Χαίρετε και εσύ, κύριε, το δελτίο ειδήσεων του Κος TV. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Δείτε σήμερα στο δελτίο ειδήσεων του Κος TV. Ξεκίνησαν οι εργασίες της πλήρους ανάπλασης της κεντρικής οδού στο Τιγκάκι. Το πρόβλημα του κλειστού τμήματος των ποδηλατοδρόμων της Ιπποκράτους αναδεικνύει ο Δημήτρης Αράντης, πρόεδρος του Τμήματος Τουρισμού του ΕΒΕΡ και της Επιτροπής Ανάπτυξης Ποδηλατικού Τουρισμού Δήμου ΚΟ. Πιο αυστηρά τα μέτρα και στις εκκλησίες. Τα πρόστιμα θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τους πιστούς. Λύση δόθηκε στο χρόνιο πρόβλημα στον παράδρομο που οδηγεί στον Άγιο Μινά του Ασφενδιού με τη διάστρωση μπετών και σκυροδέματος. Μεγάλη αύξηση των εμβολιασμών στην ΚΟ. Το 75% του πληθυσμού της ΚΟ έχει εμβολιαστεί. Ζεστάθηκε η αγορά της ΚΟ από τις Black Day προσφορές. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενδιαφέρομαι και ενεργώ» τα εργαστήρια δεξιοτήτων του 4ου Δημοτικού και του Σβουρένιου ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Υβριδικό βιβλίο φυσικής 3ης Γυμνασίου με την υποστήριξη της National Geographic έχει συγγράψει ο φυσικός Γιάννης Παπαδάκης. Με εντατικούς ρυθμούς προετοιμάζεται ο ΑΟ Πηλίου εν ώψη του αγώνα με τη Θύελλα Ραφίνας. Ο Ιπποκράτης ΚΟ υποδέχεται την Κυριακή τον Αθηναϊκό σε ένα κρίσιμο αγώνα για την παραμονή του στην Α2 εθνική κατηγορία. Μια μεγάλη επιτυχία κατάφερε ο Σπύρος Μάριος Φουρθιώτης στον τελευταίο του αγώνα στην Βαλένθια της Ισπανίας. Με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σε μεικτή τακτική συνεδρίαση εκ νέου το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΟ διαζώσεις και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την ερχόμενη Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο μετά την από 25 Εντεκάτου ματαιωθήσα συνεδρίαση. Ξεκίνησαν οι εργασίες της πλήρους ανάπλασης της κεντρικής οδού στο Τιγκάκι. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για την αναβάθμιση της τουριστικής περιοχής, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στα 756.000 ευρώ. Περιλαμβάνει την υπογείωση των καλωδίων της ΔΕΗ, τη δημιουργία νέων πεζοδρομίων, την σκυροδέτηση οδοστρώματος, την πλακώστρωση της κεντρικής πλατείας του Τιγκακίου και εργασίες ηλεκτροφωτισμού, ενώ η συνολική προθεσμία εκτέλεσής του ορίζεται σε 8 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Λεπτομέρειες για το θέμα αναλύει ο Δήμαρχος ΚΟ Θεοδός Νικηταράς. Δήμαρχε, βρισκόμαστε στο Τιγκάκι, όπου έχουν ξεκινήσει τα έργα για την ολική ανάπλαση εδώ του κεντρικού οδικού δικτύου. Βρισκόμαστε σε μια τουριστική περιοχή, στον οικισμό, στον πυρήνα του οικισμού, σε έναν χώρο που έχει να υποστεί ανάπλαση τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια, ριζική ανάπλαση. Και το λέω αυτό γιατί έτυχε να διοικήσω, είχα την τιμή να διοικήσω από τη θέση του Αντιπροέδρου την κοινότητα Ασφενδιού την περίοδο 1994-1998 και μαζί με τον αείμνηστο τον Κώστα τον Κιαπόκα τότε, τους συνεργάτες μου τον Κώστα τον Ήλιο, τον Μανώλη τον Παλάσα, τον Αλέξη τον Σαμαρά, τον Κώστα τον Γαμβρέλη. Κατασκευάσαμε αυτό εδώ το πεζοδρόμιο και τοποθετήσαμε και τον ηλεκτροφωτισμό. Τότε δεν υπήρχε πεζοδρόμιο να ξεκινήσει από το επαρχιακό δίκτυο έως και την παραλία Τιγκακίου. Άρα λοιπόν αυτά έχουν χρόνο ζωής περίπου 30 χρόνια. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα ως Δημοτική Αρχή να κάνουμε την πρώτη ριζική ανάπλαση, που δεν περιλαμβάνει μόνο ανάπλαση επιφανειακά, αλλά περιλαμβάνει κυρίως την υπογείωση των καλωδίων της ΔΕΗ, που είναι απαραίτητη διαδικασία, προηγείται των παρεμβάσεων του αναδόχου. Είναι μια διαδικασία που θα κρατήσει περίπου ένα μήνα. Αφορά σε ένα κόστος περίπου στις 150.000 η υπογείωση των καλωδίων. Επιμεριζόμαστε περίπου το μισό εμείς και το άλλο μισό η ΔΔΕ. Το κόστος της ανάπλασης είναι 410.000 ευρώ και αφορά σε πλήρη αποξήλωση και των πεζοδρομίων και του οδοστρώματος, τοποθέτηση γρανιτοειδούς κυβόληθου, διαστάσεων που προβλέπουν τεχνικές προδιαγραφές, τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων, και αυτό δεν θα γίνει μόνο στο επαρχιακό δίκτυο, στο δικό δίκτυο εδώ, θα γίνει και στην πλατεία Τιγκακίου και θα γίνει και στο κομμάτι που προχωράει προς τις Αλικές μέχρι και το Πέρας, εκεί που βρίσκεται περίπου το Μολ. Να πω ότι δεν είναι η μόνη παρέμβαση που θα κάνουμε σε αυτόν εδώ τον οικισμό. Θα παρέμβουμε και στο παραλιακό μέτωπο. Έχουμε κινήσει τις διαδικασίες και έχουμε καταθέσει τους σχετικούς φακέλους μετά από χρονική υστέρηση δεκαετιών, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά την νομιμοποίηση του παραλιακού δρόμου και την εκ των υστέρων, βέβαια, μετά την νομιμοποίηση, ανάπλασή του με την κατασκευή πεζοδρομίου από τα διαμερίσματα Μπάιρον μέχρι και το κέντρο του Τιγκακίου και την τοποθέτηση και νέων φωτιστικών σωμάτων. Είναι παρεμβάσεις οι οποίες είναι απαραίτητες. Δίνουμε μία μάχη με τον χρόνο, μάχη γιατί
πάρα πολλά έργα, έργα ζωής, έργα απαραίτητα για τον τόπο μας, έχουν καθυστερήσει σημαντικά. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι είμαι εδώ μαζί με τους συνεργάτες μου, τον νέο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον Παναγιώτη τον Αυρίθη, ο οποίος θα έχει και την ευθύνη και για τον συντονισμό όχι μόνο αυτού του έργου αλλά και όλων των άλλων έργων, με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος τον Σταμέτο Καμπουράκη, με τον συνεργάτη μου τον Πέτρο τον Πετρή και τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ, ούτως ώστε πάρα πολύ γρήγορα να μπορέσει να μπει και ο ανάδοχος για να κινήσει τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση του έργου. Εγκύκλιο με την οποία προσδιορίζεται η διαδικασία που θα ακολουθείτε για τους υπήκοους τρίτων χωρών, οι οποίοι προσέρχονται σε γραφεία ασύλου της Υπηρετικής Ελλάδας για να υποβάλουν αίτημα διεθνούς προστασίας χωρίς προηγουμένως να έχουν καταγραφεί, εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης. Βάσει της εγκυκλίου, εξασφαλίζεται ότι παράνομα εισέλθοντες που εμφανίζονται σε γραφεία ασύλου δεν υποβάλλουν αίτημα και άμεσα αποχωρούν, αλλά αντίθετα οδηγούνται σε κατάλληλες δομές ώστε να υπάρξουν οι προβλεπόμενοι από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία έλεγχοι για να ολοκληρωθεί η απαραίτητη καταγραφή. Ως προς τους παράνομα εισέλθοντες στα συνοριακά σημεία ελέγχου, φυλάκιο και νησιά Αιγαίου, η διαδικασία δεν μεταβάλλεται αυτονόητα, δεν τίθεται θέμα μεταφοράς ετούν τον ασύλο για παραμονή σε δομές στα συνοριακά σημεία, είτε στα νησιά είτε στον Εύρο. Το πρόβλημα του κλειστού τμήματος των ποδηλατοδρόμων της οδού Υποκράτους αναδεικνύει ο Δημήτρης Σαράντης ως ευαισθητοποιημένος πολίτης και θεσμικά ως πρόεδρος στο τουριστικό τμήμα του ΕΒΕΤ και της Επιτροπής Ανάπτυξης του Ποδηλατικού Τουρισμού του Δήμου της ΚΟ. Ο κ. Σαράντης επισημαίνει πως το τμήμα του ποδηλατόδρομου έχει κλειστεί από το σεισμό του 2017 από την εφορία αρχαιοτήτων και έκτοτε δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια αποκατάστασής του. Ο κ. Σαράντης με το θεσμικό του ρόλο πρόκειται να πραγματοποιήσει όλες στις απαιτούμενες επαφές με την αρχαιολογία ώστε να γίνουν οι παρεμβάσεις αφού το σημείο του ποδηλατόδρομου της οδού Υποκράτους πρόκειται να γίνει κόμβος ποδηλατικός με βάση την μελέτη που έχει πραγματοποιήσει ο Δήμος της ΚΟ. Κύριε Σαράντη, με αφορμή καταγγελίες συνδημοτών μας ότι εδώ η Υποκράτους που έχει τον ποδηλατόδρομο είναι σε τρία σημεία κλειστά λόγω των κατολιστήσεων από τον σεισμό του 2017. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε εσείς ως πρόεδρος της Επιτροπής τι ακριβώς κάνετε, γιατί φαντάζομαι τα παράπονα αυτά έχουν έρθει και σε εσάς. Ναι, καλημέρα κυρία Πολίτου. Είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτό. Και θέλω να πω το εξής. Καταρχήν, ως τριπλή παρουσία σήμερα εδώ, ξεκινώ ως δημότης αυτού του νησιού, της πόλης μας, είμαστε ΚΟΗ. Το δεύτερο, ότι προεδρεύω της Επιτροπής για την Ανάπτυξη του Ποδηλατικού Τουρισμού. Και τρίτον, ως πρόεδρος του τουρισμού στο Επιμελητήριο της Δωδεκανήσου. Όμως, ως δημότης της πόλης, καθημερινά και ξέρετε από την ημέρα που ασχολήθηκα με το ποδήλατο για την ανάπτυξη, με τη μελέτη που ασχοληθήκαμε για αυτό το πράγμα, έχω τραβήξει του Χριστού τα πάθη. Και ο κόσμος έχει απόλυτο δίκιο. Και πέρασε και μία εβδομάδα τώρα μετά την παρουσίαση της μελέτης. Και ενώ ήταν τόσο ωραίο όλο αυτό το σκηνικό το οποίο φτιάξαμε και τώρα πάμε να το αποτυπώσουμε στην πράξη, το μόνο το οποίο συζητάει η κοινωνία της ΚΟ μέσα στην αγορά. Βρισκόμενος καθημερινά, είναι 40 τι θα γίνει με το θέμα του ποδηλατοδρόμου στην Υποκράτους. Εμείς λοιπόν θα δούμε το θέμα. Εγώ σήμερα δεν θα ξεκινήσω καταγγελτικά σε κάποιες υπηρεσίες κτλ. Και ως θεσμικό πρόσωπο που είμαι ως επιμελητήριο. Έχετε επικοινωνήσει με την εφορία αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου για να τους περιγράψετε αυτή την κατάσταση, ότι πρέπει επιτέλους να λυθεί? Κοιτάξτε, πριν από τρεις μέρες, αφού βρήκα ένα τηλέφωνο, όμως δεν το λέω, δεν θέλω να το πω με αυτό, αλλά θα το πω όμως έτσι για να. Διότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς, ειδικά το επιμελητήριο, πώς λειτουργεί ένα σύστημα. Πριν από τρεις μέρες βρήκα ένα τηλέφωνο και το βρήκα πώς, ψάχνοντας, βρήκα από το μουσείο, διότι στο γραφείο που έπαιρνα δεν απαντούσε το τηλέφωνο. Τελικά, χτες μίλησα με κάποια, μάλλον προχτές μίλησα με κάποια κυρία, άφησα το όνομά μου, τα στοιχεία μου, τον αριθμό μου. Μέχρι σήμερα δεν έχει πάρθει κανένα τηλέφωνο. Εμείς όμως δεν θα το σταματήσουμε εκεί, δηλαδή δεν θα σταματήσω το θέμα γιατί δεν με έκαναν τηλέφωνο κτλ. Αυτά για μας δεν ισχύουν. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι πέρασε μια εβδομάδα, είδα τη μελέτη. Το σημείο το συγκεκριμένο είναι κομβική σημασία. Δηλαδή, είναι το σημείο που ενώνει τη Λάμπη με το Ψαλίδι και με το κέντρο της πόλης της ΚΟ. Και είναι απαράδεκτο, επαναλαμβάνω, δεν θέλω να κατηγορώ υπηρεσίες, όμως είναι απαράδεκτο όταν στην ΚΟ έχουμε δεδομένα. Δηλαδή, σε 2,5 χρόνια φτιάξαμε το αεροδρόμιο, σε 2,5 χρόνια φτιάχνουμε για το λιμάνι και έχουμε εδώ τρία θέματα, όπως βλέπετε στην Υποκράτους, που και απειλούνται τα παιδιά μπροστά από τα σχολεία να βλέπουν αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Έχουν γίνει ατυχήματα και βλέπουμε το έργο δεν λειτουργεί.
μπαίνουμε στον έκτο χρόνο. Εάν αυτό το πράγμα, μια υπηρεσία, όποια και αν είναι αυτή, δεν μπορεί να το εκτελέσει, τότε θα πρέπει να το δούμε διαφορετικά. Και έχω να επισημάνω και εδώ, και τα λέω αυτά για να μάθει και η κοινωνία τη ΣΚΟ. Η κυρία Μενδώνη, όταν ήρθε εδώ, ένα από τα θέματα ήταν ο ποδηλατόδρομος στην Ιπποκράτους. Ήξερε τον σχεδιασμό για το θέμα τη μελέτη του ποδηλάτου. Τώρα, την περασμένη εβδομάδα ήρθε και ο Υπουργός Μεταφορών εδώ, ο Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Παπαδόπουλος. Ο κ. Παπαδόπουλος έχει πλήρη ενημέρωση για το συγκεκριμένο σημείο, το κομβικό σημείο. Ας μην ξεχνάμε, όπως ανακοίνωσε, πέρα από τα υδροπλάνα και οι παρεμβάσεις που έγιναν στα ταξί και τα λοιπά, το ποδήλατο πια, με εντολή του Πρωθυπουργού της χώρας, έχει μπει στο θεματικό κομμάτι που λέγεται ποδήλατο στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί μια υπηρεσία, για τους δικούς της λόγους, που δεν θέλω τώρα να εξετάσω, να καθυστερεί με τέτοιο τρόπο. Νομίζω ότι μπαίνουμε πια στον έκτο χρόνο, που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ για να υπάρχει αυτό το πρόβλημα στην ΚΟ. Και ξέρετε κάτι, αυτό δυσφημίζει τον τόπο. Δυσφημίζει τον τουρισμό μας, γίνονται ατυχήματα και είναι ντροπή μπροστά σε σχολεία, λύκειο και δημοτικά εδώ να υπάρχει αυτή η εικόνα για τα παιδιά μας. Το κυριότερο βέβαια, ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα, κύριε Σαράντη, είναι ότι μέσα στο χώρο αυτό το οποίο, ο οποίος είναι περιφραγμένος, υπάρχουν πολλά σκουπίδια και πολλά φύλλα, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει πρόσβαση, τουλάχιστον κάποιο από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου να μπει να καθαρίσει. Κοιτάξτε, θέλω να τονίσω στην αρχαιολογική υπηρεσία, διότι εδώ στην ΚΟ πριν από χρόνια κάναμε ένα τεράστιο έργο, την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων. Εδώ έχουν δαπανηθεί χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπάρχει πρόγραμμα. Η βρωμιά βεβαίως, όπως είπαμε, βλέπουν τα μικρά παιδιά αυτή τη βρωμιά, είναι χάλι μαύρο. Λοιπόν, εγώ σήμερα κάνω μια δήλωση. Σας φώναξα εδώ διότι παίρνω καταγγελίες. Εγώ όμως δεν θέλω να στείλω ένα επίσημο χαρτί το επιμελητήριο στην αρχαιολογική υπηρεσία ή σε όποια υπηρεσία είναι αυτή, μακριά από εμάς τα πράγματα. Όμως, επειδή υπάρχει ο σχεδιασμός, τα πράγματα πρέπει να μπουν σε τάξη. Πρέπει να το δούμε το θέμα πολύ σοβαρά και θεωρώ ότι με τις κινήσεις που θα κάνουμε από εδώ και πέρα, τουλάχιστον ξεκίνημα τη σεζόν να μην υπάρχει αυτό το χάλι το οποίο βλέπουμε εδώ, το οποίο για μένα και πρέπει να τα λέμε αυτά, διότι λέμε εμείς οι Έλληνες ότι έχουν μια τεράστια ιστορία, έχουν γράψει τεράστια η ιστορία οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Θέλω να πω το εξής. Αυτό το χάλι που βλέπουμε σήμερα εδώ, αυτοί οι άνθρωποι που έκαναν αυτά που έκαναν για την Ελλάδα, πώς αισθάνονται σήμερα. Άρα λοιπόν πρέπει να πάρει το μήνυμα η αρχαιολογία. Όλα λύνονται σήμερα και θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και τις απαραίτητες κινήσεις έτσι ώστε ξανά να σας ξανακάνουμε ενημέρωση για το πού βρισκόμαστε και πώς θα καταλήξει αυτή η διαδικασία. Με στόχο την περαιτέρω προβολή και προώθηση στη γερμανική αγορά των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και της ποικιλομορφίας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος όλες τις εποχές του χρόνου, η υπηρεσία ΕΟΤ Γερμανία συμμετείχε σε ενημερωτικές εκδηλώσεις road shows που διοργάνωσε η εξειδικευμένη εταιρεία XP Point σε επιλεγμένες πόλεις της χώρας κατά το διάστημα 1 έως 19 Νοεμβρίου. Πάμε σε μια ενδιαφέρουσα είδηση. Μειωμένο ένφυε θα καταβάλουν το 2022 οι περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων, ενώ την ίδια στιγμή το οικονομικό επιτελείο προχωράει στην αύξηση των δόσεων αποπληρωμής του σε 10 ή 12 δόσεις. Σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης, ήδη έχει προβλεφθεί δημοσιονομικός χώρος για μειώσεις των ένφυε της τάξης του 3%, ενώ μετά την ολοκλήρωση του έργου των επιτροπών, οι οποίες έχουν αναλάβει να συμπεριλάβουν τον συμπληρωματικό φόρο στον κύριο και την ένταξη των 3.463 περιοχών στο αντικειμενικό σύστημα και κατ' επέκταση στον ένφια, υπολογίζεται ότι θα προκύψει πρόσθετος χώρος που ενδεχομένως να φτάσει τα 250 με 300 εκατομμύρια ευρώ. Προβληματισμός έχει δημιουργηθεί σχετικά με το πώς θα γίνεται η προσέλευση των πιστών στις εκκλησίες. Σύμφωνα με τα νέα μέτρα, εκτός από τις μάσκες και τις αποστάσεις, θα πρέπει οι πιστοί να επιδεικνύουν σε περίπτωση ελέγχου από αστυνομικό όργανο τα πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης ή διενέργειας rapid test. Το πρόστιμο θα επιβαρύνει αποκλειστικά τους πιστούς και όχι τους επιτρόπους των εκκλησιών, που είναι εκεί εθελοντικά, σημειώνει στις δηλώσεις του Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Κόου και Νησίρου, κύριος Ναθαναήλ. Σεβασμιότητα, με αφορμή τα νέα μέτρα που στις εκκλησίες, τι ακριβώς ισχύει τελικά για να γνωρίζουν και οι πιστοί όταν προσέρχονται για να προσευχηθούν στην εκκλησία? Καλημέρα Μαρία, καλώς ορίσατε. Τα νέα μέτρα είναι αυτά που γνωρίζετε και εσείς ως δημοσιογράφοι καλύτερα. Οι εντολές που έρχονται από την κυβέρνηση. Έρχονται οι εντολές, τις τυπώνουμε, τις μοιράζουμε. Μετά από λίγο κάποιος υπουργός αλλάζει κάτι. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια δυσκολία. Υπάρχει μια δυσκολία βέβαια στο ότι δεν μπορούμε να γίνουμε ξαφνικά εμείς οι ειδικοί που θα εφαρμόσουμε τον νόμο, δεν έχουμε ούτε αυτές τις αρμοδιότητες, ούτε οι επίτροποι οι οποίοι προσφέρουν εθελοντική υπηρεσία. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι απλό πράγμα να γίνει αυτό. Ούτε ο ιερέας μπορεί να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τα πάντα, γιατί εκείνη την ώρα ο ιερέας ασχολείται με την προσευχή,
Η ιερουργή, καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο να ασχοληθεί με αυτό. Υπάρχει μια δυσκολία. Εκείνο που εμείς συστήνουμε είναι μια προσοχή προς όλους τους ανθρώπους, διότι από όποια πλευρά και αν δούμε την εφαρμογή του νόμου και τις κυρώσεις που ο νόμος ορίζει, δεν είναι ευχάριστο αυτό. Δηλαδή το θέμα δεν είναι ποιος θα πληρώσει το τίμημα, διότι και σε κανένα άνθρωπο δεν περισσεύουν τα χρήματα αυτά. Δηλαδή είναι και μια μεγάλη αδικία. Και μέσα στον εκφοβισμό και σε όλη αυτή τη δυσκολία, καταλαβαίνετε, προσθέτουμε και κάτι άλλο ακόμα. Με ανησυχεί πάρα πολύ, με ανησυχεί όλη αυτή η δυσκολία που ζει ο κόσμος, αυτή η έλλειψη δυνατότητας του ανθρώπου ακόμα και να προσευχηθεί με άναση, και δεν ξέρω, προσεύχομαι να βρεθεί μια λύση καλύτερη. Αλλά καταλαβαίνετε ότι πρέπει ο καθένας πια να είναι πιο συνεπής. Δηλαδή ο καθένας πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται την προστασία του άλλου. Έτσι, αυτός που σκέφτεται την προστασία του άλλου θα δέχεται και την προστασία από τον άλλον. Καταλαβαίνετε, τα προβλήματα μόνο έτσι θα λυθούν. Οι επίτροποι δεν θα έχουν την αρμοδιότητα τελικά να σκανάρουν τα πιστοποιητικά. Όμως για τους πιστούς ισχύει το γεγονός ότι αν δεν έχουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά, είτε rapid test είτε εμβολιασμό, θα πληρώνουν το πρόστιμο των 300 ευρώ. Ναι, αυτό είναι η εφαρμογή του νόμου. Αυτός είναι ο νόμος, δεν μπορούμε να αντισταθούμε. Καλό θα είναι ο καθένας να σέβεται τον νόμο και τον εαυτό του, να μην φέρει κανένα σε δύσκολη θέση. Ούτε τον εαυτό του, αλλά ούτε και τους υπόλοιπους. Ένας επίτροπος μπορεί να πει ότι ναι, εγώ θέλω να το κάνω αυτό. Ένας άλλος μπορεί να πει ότι εγώ δεν θέλω να εμπλακώ. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια δυσκολία σε αυτό. Νομίζω ότι μπορεί να λυθεί το θέμα αν υπάρξει συνέπεια προσωπική στον καθένα. Δηλαδή να ξέρει ο καθένας τι μπορεί να κάνει, τι δικαιούται και από τι κινδυνεύει. Θεωρώ ότι πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η εντολή που έδωσε η κυβέρνηση με προσωπική ευθύνη. Πρέπει ο καθένας να γίνει πιο υπεύθυνος από εμάς. Δηλαδή όλοι μας να γίνουμε πιο υπεύθυνοι και θα είναι πιο απλή η ζωή μας. Για να λείψουν και οι διαπληκτισμοί, γιατί θα έχουμε και τέτοια φαινόμενα. Καταλαβαίνετε, αν κάποιος πει, και το έχουμε αυτό, το εφαρμόζουμε. Είδατε την άλλη φορά με μένα που είμαι αυστηρός με τις μάσκες ακόμα. Τι προβλήματα είχαμε, επειδή απέτησε την εφαρμογή αυτού του μέτρου. Καταλαβαίνετε ότι αν ο καθένας είναι συνεπής με τον εαυτό του, δεν θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Τι ισχύει για τους ιεροψάλτες? Όταν ψέλουν θα πρέπει να φορούν μάσκα? Τι ισχύει σε αυτούς? Δηλαδή βλέπουμε ότι οι ιερείς φορούν μάσκα καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Είναι γεγονός, Μαρία, ότι οι διαταγές λένε ότι δικαιούνται οι λειτουργοί και οι ιεροψάλτες να μην φορούν μάσκα. Προσωπικά εγώ θα τους συστήνω πάντοτε να έχουν τη μάσκα. Γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί και δεν υπάρχει λόγος, αν κάτι μπορεί να γίνει και με τη μάσκα, δεν βρίσκω το λόγο γιατί να μην γίνει. Βλέπετε ότι και εγώ δικαιούμαι να μην φοράω μάσκα, αλλά δεν το κάνω ποτέ, διότι σέβομαι τον άλλον και φοβούμαι για τον άλλον. Πρέπει να πούμε ότι, όπως είναι καταγεγραμμένο ακόμα και από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, το να έχεις τη δυνατότητα να προστατεύσεις τον άλλον είναι το σωστό. Εάν τώρα εσύ βλάψεις τον άλλον, ακόμα και χωρίς να το θέλεις, αυτό κανονίζεται ως φόνος. Μπορεί εγώ να έχω κάτι και να μην το γνωρίζω και να μιλάω σε σένα και εσύ ξαφνικά να αρρωστήσεις. Αυτό είναι μια έλλειψη δυνατότητας να σε προστατεύσω. Δηλαδή δεν το έκανα. Θα μπορούσα να το κάνω και να σε προστατεύσω. Και αυτό είναι κακό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχουμε μια ευθύνη. Εξ αρχής βέβαια είναι γνωστό και ο Παναγιώτητος το είπε και η Σύνοδος το είπε και η Σύνοδος της Εκκλησίας Ελλάδος το είπε, ότι είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Άλλο η πίστη, άλλο η επιστήμη. Η πίστη έχει σχέση με εμάς και το Θεό και η επιστήμη έχει σχέση με τη δυνατότητα που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο να θεραπεύεται. Εμείς ειδικά που ζούμε και σε ένα χώρο που η ιατρική έχει τη βάση της εδώ και έχει τις ρίζες της, θα πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί. Να αφήσουμε τους γιατρούς ησυχούς να κάνουν αυτό που θέλουν. Σκεφτείτε, αν επεμβαίνουμε στον τρόπο που οι γιατροί τώρα αντιμετωπίζουν την ασθένεια, αύριο θα πρέπει δηλαδή να επέμβουμε και στον κάθε τρόπο που ο κάθε γιατρός εφαρμόζει. Για σκεφτείτε το αυτό. Να πάει κάποιος να χειρουργηθεί και να αρχίσει να δίνει εντολές στο προσωπικό που τον προετοιμάζει για το χειρουργείο, στους γιατρούς που θα κάνουν την εγχείρηση. Δεν γίνονται αυτά. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
πρέπει να φροντίσουμε μια σοβαρότητα. Λοιπόν, και εγώ θεωρώ ότι θα μπορούν να φορούν τη μάσκα τους όλοι. Και αυτό είναι καλό, γιατί θα προστατεύουν, θα δίνουν και το παράδειγμα στους άλλους ανθρώπους. Είναι μια δυσκολία, αλλά πόσα δύσκολα πράγματα στη ζωή μας δεν έχουμε περάσει και δεν το θυμόμαστε πλέον. Θα πρέπει να το περάσουμε και αυτό για να το ξεχάσουμε. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, η περιπέτεια βλέπω να συνεχίζεται. Ο φετινός εορτασμός της Εθνικής Αντίστασης στην ΚΟΠ περιλαμβάνει σημεστολισμό και φωταγώγηση της πόλης των δημόσιων, δημοτικών και κοινοτικών καταστημάτων. Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί δοξολογία στον Ιερό Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Ερεναγωγίου, όπου θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης ΚΟΟΥ και Νησίρου κ. Κύριος Ναθαναήλ με τον Ιερό Κλήρο της πόλης, την παρουσία των τοπικών αρχών, των μαζικών φορέων και του λαού. Στις 12.30 θα πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη δέηση στο Ιερό από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη και κατάθεση στεφάνων στο βωμό της πατρίδας με την παρουσία των αρχών και του λαού. Να αλλάξουμε κλίμα. Λύση δόθηκε στο χρόνιο πρόβλημα στον παράδρομο που οδηγεί στον Άγιο Μινά στο Ασφενδίου με την διάστρωση πετών και σκυροδέματος, κάνοντας πιο εύκολη τη διέλευση των οχημάτων των κατοίκων της περιοχής Καπαμά. Ευχαριστημένοι από την συνεργασία, δήλωσαν ο Αντιδήμαρχος Σταμάτης Καμπουράκης και ο Κοινοτικός Σύμβουλος Ασφενδιού Σεβαστιανός Παρβέρης με τον υπεύθυνο πλέον των τεχνικών υπηρεσιών Παναγιώτη Αβρίθη και τους λοιπούς ανθρώπους της κοινότητας, ενώ ικανοποιημένους για το έργο αυτό δήλωσε και ο κάτοικος της περιοχής, κύριος Δημήτρης Αλαχιώτης. Κύριε Καμπουράκη, βρισκόμαστε στο Ασφενδιού, σε ένα παράδρομο που οδηγεί στον Άγιο Μινά, όπου ολοκληρώθηκαν εργασίες, έχετε ρίξει σκυρόδεμα. Πείτε μας λίγα λόγια για αυτό το έργο. Καλημέρα, κυρία Μιχαηλίδου. Όπως είπατε, ναι, βρισκόμαστε στον δρόμο προς Ασφενδιού, ένας παράδρομος, στον οποίο υπάρχουν αρκετά σπίτια, αρκετές οικογένειες, και ήταν ένα χρόνιο αίτημα, πρέπει να πούμε, αυτών των οικογενειών. Από όσο ενημερώνομαι, ίσως και από την εποχή προεδρίας του ΑΕΜ του Κιαπόκα, το οποίο ζητούσαν οι οικογένειες να φτιαχτεί. Ενημερωθήκαμε πριν κάποιες εβδομάδες και πρέπει να πω που αναλάβαμε εγώ με τους συνεργάτες μου αυτή την ευθύνη. Ενημερωθήκαμε από τον συνάδελφο, τον Σεβαστιανό τον Παρβέρη, για αυτό το αίτημα. Στη συνέχεια από τον Πάτερ, ο οποίος έκανε και τα θυρανίξια, ήρθαμε εδώ. Το είδαμε με τον συνάδελφο τον Πέτρο τον Πετρή και τον Μανώλη τον Καματερό. Αποφασίσαμε το πώς θα γίνει η διάνοιξη, γιατί χρειαζόταν και η διάνοιξη, και πώς θα γίνει με όσο το δυνατόν μικρότερο και χρόνο και λιγότερο κόστος αυτό το έργο. Και έτσι αποφασίσαμε να ρίξουμε τον πετό και να δώσουμε μία λύση σε αυτούς τους ανθρώπους που επί πολλά χρόνια, επί πολλές δεκαετίες νομίζω, παιδευόντουσαν. Είχαμε μία πάρα πολύ καλή συνεργασία, στο οποίο βοήθησε, μπορώ να πω, και ο κύριος Αβρίθης με την μεσολάβηση, γιατί είναι υπεύθυνος πλέον των τεχνικών υπηρεσιών. Και έτσι χθες ήρθε εδώ πέρα, ήρθε η υπηρεσία μας με τους ανθρώπους και ρίξαμε τον πετό. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι δρόμοι. Εμείς είμαστε, όπως έχω ξαναπεί, σε μία διαδικασία να δώσουμε μία προτεραιότητα ανάλογα με τις ανάγκες. Ζητάμε την κατανόηση των συνδημοτών. Η εντολή του Δημάρχου μας είναι να παρέμβουμε όπου χρειάζεται και όπως χρειάζεται. Και άλλωστε ήταν και επιθυμία, νομίζω, του ΚΟΑΚΟΥ λαού, ότι η καθημερινότητα είναι το ζητούμενο. Εκεί θα δώσουμε τις δυνάμεις μας αυτό το διάστημα. Ευελπιστούμε ότι θα φτάσουμε σε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο τους επόμενους μήνες, και θεωρώ και εύχομαι ότι θα έχουμε και τη συνεργασία και των άλλων κοινοτήτων όσον αφορά κάτι τέτοιους παράδρομους, γιατί εάν δεν υπάρχουν οι άνθρωποι μας στις κοινότητες, όπως είναι ο Σεβαστιανός, ο Παρβέρης, όπως και τα άλλα παιδιά, ο Ευακής και ο Μονάχας, δεν θα μπορούσαμε πολλά πράγματα από αυτά που έχουμε εντοπίσει τώρα να τα εντοπίσουμε. Κύριε Παρβέρη, πείτε μας και εσείς, σαν σύμβουλος της κοινότητας Ασφενδιού, λίγα λόγια για αυτό το έργο. Καλημέρα σας, κυρία Μιχαηλίδου. Βρισκόμαστε στην περιοχή του Ασφενδιού, συγκεκριμένα στην περιοχή του Καπαμά και στο δρόμο προς τα Αγίου Μινά. Το προηγούμενο διάστημα έγινε και τα θυρανίξια του Αγίου Μινά. Εμείς, σαν κοινοτικό συμβούλιο, προσπαθούμε καθημερινά να βρισκόμαστε μέσα στον κόσμο, να τον ακούμε, να τον αφουγκραζόμαστε και να προσπαθούμε να βελτιώνουμε τις συνθήκες της καθημερινότητας των πολιτών,
Το συγκεκριμένο κομμάτι που βρισκόμαστε ήταν ένα χρόνιο πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ παλιό. Και σε συνεργασία πάντα με τον κύριο Καμποράκη, τον κύριο Πετρή και τον κύριο Καματερό, προσπαθούμε να κάνουμε τις παρεμβάσεις απαραίτητες. Όπως βλέπετε και εσείς, έπεσε τον πετό, το σκυρόδεμα, και ολοκληρώθηκε ένα κομμάτι από το παζλ δρόμο το συγκεκριμένο. Είχαμε ακούσει και τον προηγούμενο διάστημα τα παράπονα των πολιτών. Γιατί κατά ψέματα, όταν μένεις σε ένα τέτοιο σημείο, είναι πολλά τα προβλήματα. Εμείς πάντα προσπαθούμε να υλοποιούμε παρεμβάσεις σε συνεργασία πάντα και με τις τεχνικές υπηρεσίες και με τον κύριο Καμποράκη, πάντα με τη γραμμή του Δημάρχου βέβαια. Και θέλω να πω ότι για να φτάσουμε στην υλοποίηση ενός τέτοιου έργου δεν είναι εύκολο. Και όπως προανέφερε και ο κύριος Αντιδήμαρχος, υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα γενικά σε όλο το νησί, αλλά συγκεκριμένα και το Ασφενδιού που είμαστε κι εμείς. Και δεν έχουμε μαγικό ραβδάκι. Κατά τα ψέματα, προσπαθούμε να κλείνουμε τρύπες και να βελτιώνουμε τις συνθήκες. Και εμείς και το Κοινοτικό Συμβούλιο, γι' αυτό εκλεχθήκαμε, για να παλεύουμε την καθημερινότητα, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Σε συνεργασία βέβαια με τους αντιδημάρχους, τους δημοτικούς συμβούλους και τον δήμαρχο. Κύριε Λαχιώτη, είστε κάτοικος εδώ της περιοχής του Ασφενδιού, εδώ στον Καπαμπάν που είμαστε, όπου δίπλα από τον παράδρομο που πάει προς τον Άγιο Μινά, που έγιναν τα έργα και φτιάχτηκε ο δρόμος μετά από τόσα χρόνια. Πείτε μας πώς αισθάνεστε για αυτό το έργο και αν πιστεύετε ότι έχει βοηθήσει στην βελτίωση της καθημερινότητας των οικογενειών που ζουν σε αυτή την περιοχή. Ναι, θα σας απαντήσω. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό το έργο που έγινε εδώ, γιατί υπάρχουν και άλλες οικογένειες που ζουν εδώ και διευκολύνει τον κάθε άνθρωπο που περνάει από εδώ με το όχημά του για να κάνει τις δουλειές του. Έχουν γεωργικές δουλειές, τα κτήματα, και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό το έργο. Ναι, θα βοηθήσει όλο τον κόσμο που περνάει από εδώ, γιατί μπορεί να πάει και πολύ αρκετά μακριά αυτός ο δρόμος, μπορεί να φτάσει να κάνει ο κόσμος τις δουλειές του. Είναι ευκολία που έπρεπε να γίνει αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους αρμόδιους που όλοι βοηθήσαν εδώ στο Δήμο και τον κύριο Νικηταρά, τον κύριο Δήμαρχο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και καλή επιτυχία στα έργα σας. Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης την ερχόμενη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα με τηλεδιάσκεψη με δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη. Έκφραση γνώμης αφενός για το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου της ΚΟ για το έτος 2022 και αφετέρου για το προσχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου ΚΟ οικονομικού έτους 2022. Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συμμετέχουν πρώην Δήμαρχοι ΚΟ, Δικαίου και Ηρακλειδών, εκπρόσωποι φορέων αλλά και συνδημότες μετά από κλήρωση από τον ειδικό κατάλογο. Ραγδαία είναι η αύξηση των εμβολιασμών στο νησί μας. Πολίτες τρέχουν να εμβολιαστούν όχι μόνο με την αναμνηστική δόση, αλλά και να διενεργήσουν το πρώτο τους εμβόλιο. Οι εμβολιασμοί στην ΚΟ αγγίζουν το 75% του πληθυσμού, σύμφωνα με τις δηλώσεις της συντονίστριας των εμβολιαστικών κέντρων στην ΚΟ, κυρίας Νατάσας Κομίνη, και γι' αυτό έχουν ανοίξει και οι 4 εμβολιαστικές μονάδες στο εμβολιαστικό κέντρο του νοσοκομείου. Πολύ είναι ο κόσμος ο οποίος σειραίει από το πρωί μέχρι το βράδυ για να κάνει την τρίτη δόση, αλλά όχι μόνο στο ρεπορτάζ που μόλις πραγματοποιήσαμε, είναι πολλής ο κόσμος ο οποίος αρχίζει να κάνει και την πρώτη δόση. Φαίνεται ότι ο κόσμος είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένος και συνειδητοποιημένος για να προχωρήσει τον εμβολιασμό. Κάνετε σήμερα, από ό,τι μας είπατε, την τρίτη δόση. Έχετε μεγάλη σειρά αναμονή? Από ό,τι βλέπω, έχει αρκετό κόσμο. Πού είναι το ραντεβού σας? 11 παρα 10. Πόση ώρα δηλαδή περιμένετε εδώ? Έχω έρθει από τις 10.30. Εντάξει, έχω ένα τεταρτάκι που περιμένω εδώ. Όλα καλά. Στην ώρα μου με 11 παρα 10 έχω ραντεβού για την τρίτη δόση. Για την τρίτη δόση. Ναι, έκανα το AstraZeneca 2 και τώρα το Pfizer, τρίτη δόση. Έχω κάνα δεκάλεπτο που είμαι εδώ πέρα. Είστε και το τρίτο αναγκαστικό εσείς? Όχι, αναγκαστικά το πρώτο. Το πρώτο? Το πρώτο. Γιατί αναγκαστικά, αργήσατε να πάρετε την απόφαση?
Φοβόμουν λίγο. Είστε πολύ ώρα, περιμένετε ή είστε στην ώρα? Έχω, εντάξει, στην ώρα μου είμαι. Έχετε συνειδητά έτσι για το τρίτο ή το κάνετε λόγω το ότι πρέπει να λήξει με βάση την νομοθεσία? Όχι, έρχομαι για να το κάνουμε, για να περάσει ο ήλιος. Κυρία Κομίνη, βλέπουμε κοσμοσυρωή εδώ στο εμβολιαστικό. Πολύ είναι ο κόσμος και από το ρεπορτάζ είδαμε ότι είναι αρκετοί οι οποίοι κάνουν ακόμα και την πρώτη δόση. Ναι, όντως έχουν ξεκινήσει από τις 25 του μήνα, κατόπιν αιτήσεώς μου, έχουν ανοίξει όλες οι εμβολιαστικές γραμμές, δηλαδή και οι τέσσερις, που κλειδώνουν στα 373 άτομα. Και είναι όντως και πρώτες δόσεις και τρίτες δόσεις και δεύτερες Johnson και τρίτες Άστρα. Οπότε γι' αυτό βλέπετε να είναι αυτή η κοσμοσυρωή και είναι και ταυτόχρονα τα ραντεβού. Δηλαδή είναι τέσσερα άτομα ταυτόχρονα, γι' αυτό και ο κόσμος θα πρέπει να κάνει λιγάκι υπομονή. Δεν γίνεται να περάσουν μέσα σε 10 λεπτά. Τότε μπορεί το εμβολιαστικό αυτό να εξυπηρετήσει τόσο πολύ κόσμο? Έχουμε ξαναεξυπηρετήσει όλο το καλοκαίρι, τόσα ήταν τα νούμερά μας. Δηλαδή Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβρη, τόσο ήταν τα νούμερά μας. Από θέμα νεολαίας, οι νεαρότεροι σε ηλικία, οι μαθητές εμβολιάζονται, υπάρχει προσέλευση? Ναι, όπως είχα πει και την άλλη φορά, όντως είμαστε από τους πρώτους και γενικά η ΚΟΣ είναι από τις 5 πρώτες περιοχές με ένα ποσοστό 75% στον εμβολιασμό. Τις 5 πρώτες περιοχές της Ελλάδος. Αυτό είναι ένα πολύ ενθαρρυντικό μήνυμα. Φαίνεται ο κόσμος είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος. Ναι, όντως. Ήδη έχουν γίνει 55.500 μέχρι σήμερα. Συν αυτά που θα γίνουν σήμερα, που μαζί, άμα βάλουμε και τον Τζόνσον του Πλατανίου, είναι γύρω στα 400 και άτομα. Φτάνουμε τις 56.000 με πλήρη εμβολιασμό, 29.000. Ο κόσμος έχει ιδιαίτερη προτίμηση σε κάποιο σκεύασμα? Στο Pfizer. Στο Pfizer. Πάνω στο πλατάνι, εκεί που εμβολιάζονται μόνο με τις Johnson, υπάρχει προσέλευση κόσμου? Υπάρχει εκεί προσέλευση κόσμου. Βέβαια είναι πιο μεγάλη προσέλευση και εδώ και βάσει οδηγιών μπορούν να διαλέξουν όσοι κάνουν την πρώτη δόση Johnson, θα κάνουν και δεύτερη. Και θα έχουν τη δυνατότητα να διαλέξουν είτε Johnson σε 2 μήνες είτε Pfizer. Οι νεότερες πληροφορίες λένε ότι έχει ανοίξει το εμβόλιο και για την μικρή ηλικία, για τα 5χρονα. Κάτι το οποίο και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, γιατί βλέπουμε ότι τον τελευταίο καιρό βλέπουμε και πολλά παιδιά του νηπιαγωγείου να νοσούν με κορονοϊό. Ναι, όντως υπάρχει μεγάλη αύξηση κρουσμάτων στα σχολεία. Έχουν ξεκινήσει στο Ισραήλ από τη Δευτέρα, ηλικίας 5 έως 11 ετών, και χτες ο ΠΟΗ έδωσε και επίσημη έγκριση. Οπότε πιστεύω ότι από τον καινούριο χρόνο σίγουρα θα μπει και η Ευρώπη στις ηλικίες αυτές, 5 με 11. Με αφορμή και ένα περιστατικό που έγινε χθες βράδυ εδώ στο εμβολιαστικό, που κάποιος συμπολίτη μας έκανε έτσι μια μικρή φασαρία, λόγω μάλλον αναμονής. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό? Θα πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό που είπα πριν, είναι 4 άτομα ταυτόχρονα μέσα σε 10 λεπτά. Έτσι. Μέχρι να γίνει το ιστορικό από τον όποιο συνάδελφο είναι στη βάρδια. Οι μεγαλύτερες ηλικίες παίρνουν φάρμακα. Αυτά πρέπει να καταγραφούν. Πρέπει να μπαίνει ένας. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ προσωπικό. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι θα έχουν λίγο υπομονή. Βέβαια, εξαρτάται αν είναι κάποιος συνάδελφος πιο γρήγορος ή όχι, αλλά θα πρέπει να κάνουν υπομονή. Είναι λίγο αδύνατο να εξυπηρετηθούν ακριβώς την ώρα τους, όταν είναι ένα 5 ή ένα 10 λεπτά 4 άτομα. Αυτό πιστεύω ότι είναι κατανοητό από όλους. Το προσωπικό που εξυπηρετεί εδώ τους εμβολιασμούς είναι προσωπικό, γιατροί και νοσηλευτές του νοσοκομείου? Η μία νοσηλεύτρια είναι η οποία έχει προσληφθεί για τους εμβολιασμούς, που είναι από τον αρχή των εμβολιασμών, η κυρία Τσίκνη. Η άλλη νοσηλεύτρια είναι για ορισμένους μήνες εδώ. Και το προσωπικό, ναι, είναι προσωπικό του νοσοκομείου. Στο μέτωπο του κορονοϊού τώρα, νέα μέτρα στήριξης για ξεναγούς και τουριστικούς συνοδούς, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης της COVID-19, έλαβε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ως αποζημίωσης ειδικού για τον μήνα Ιούνιο 2021, αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, όπως τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού, και είναι υπόχρεα καταβολής εισφορών στον ΙΕΦΚΑ, καθώς και τα πρόσωπα που αποφύτησαν από διετούς φίτησης σχολές ξεναγών εντός του 2019, του 2020 και του 2021, και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ξεναγών και διαθέτουν επίσης ξεναγική ταυτότητα, όπως επίσης και οι τουριστικοί συνοδοί, οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο Μελών του Πανελλήνιου Σωματείου Τουριστικών Συνοδών μέχρι 31 Τρίτου του 2021. Σε ειδική συνεδρίαση συνέρχεται εκ νέου το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΟΜ με τηλεδιάσκεψη την 3η 30 του μήνα στις 6 το απόγευμα, μετά από την 22 του μήνα ματαιωθεί σε ειδική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεων οικονομικού έτους 2019.
ευχάρισε τα νέα για την περιφέρειά μας. Την δεύτερη θέση κατέκτησε ο νέος σεφ Ανδρέας Δερμάτης, εκπροσωπώντας την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στο διαγωνισμό European Young Chef Award 2021 που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Πράγκα της Πορτογαλίας. Ο Ανδρέας παρουσίασε την ροδίτικη συνταγή Λακάνη στην παραδοσιακή και την καινοτόμα εκδοχή της στην αγορά της Πράγκα στην περιφέρεια Μίνχο της Πορτογαλίας και εντυπωσίασε τους κριτές. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα. Ζεστάθηκε η αγορά της ΚΟ σήμερα από τις Black Day προσφορές στα καταστήματα της πόλης μας. Η κίνηση ξεκίνησε από νωρίς με τον κόσμο να κοιτάζει τις προσφορές στην αγορά του νησιού μας, με τους εμπόρους να κάνουν προσφορές που ξεπερνούν το 50%. Η κίνηση θα κορυφωθεί σήμερα το βράδυ, που αναμένεται να αυξηθεί με βάση τα στοιχεία των προηγούμενων ετών. Black Friday σήμερα και από νωρίς βλέπουμε ότι το κέντρο της πόλης έχει γεμίσει με αυτοκίνητα παρκαρισμένα, αλλά και τον κόσμο μαζί με τα παιδιά τους αναχείρας να κάνουν μια βόλτα και να βλέπουν τις προσφορές Black Friday που έχουν κάνει τα καταστήματα της πόλης μας. Black Friday σήμερα, εσείς βγήκατε για ψώνια? Μόλις τώρα κατεβήκαμε. Ναι. Όχι. Είπαμε να κάνουμε μια βόλτα. Η αγορά είναι υπέροχη, ο κόσμος είναι υπέροχος. Βλέπετε να υπάρχουν έτσι προσφορές ιδιαίτερες λόγω του Black Friday? Ναι, υπάρχουν προσφορές και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Εντάξει, θα πούμε το καφεδάκι, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Ψωνίζουμε και στηρίζουμε την αγορά μας εδώ. Βλέπω ότι έχει μια κινητικότητα τριγύρω και στους δρόμους. Θεωρώ και ευχομαι να πάει καλά. Ο κόσμος γενικότερα ψάχνει τις ιδιαίτερες τιμές. Ναι, τις ψάχνει. Τις τιμές τις ψάχνει, ναι. Τις ψάχνει. Τι εκπτώσεις κάνετε εσείς έτσι για την ημέρα? Από 20 μέχρι 50% αναλόγως το είδος και είναι και προτινόμενες τιμές και από τις εταιρείες μας. Ψωνίζετε από τα καταστήματα? Ναι, 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 ψωνίζουμε. Υπάρχουν εκπτώσεις γενικότερα, ζητάτε? Πολύ καλά, πολύ καλά. Έχει ξεκινήσει η κίνηση, σιγά σιγά, νορμάλ. Περιμένουμε περισσότερο το απόγευμα. Ο κόσμος γενικότερα ψάχνει τις προσφορές, σας τις ζητάει? Ναι, ναι, ψάχνει και ζητάει. Σε τι επίπεδα κυμαίνονται αυτές οι προσφορές? Εμείς είμαστε από 20 έως 50. Βγήκαμε να ψωνίσουμε, πήραμε 2-3 πραγματάκια και θα συνεχίσουμε πάλι. Υπάρχουν καλές τιμές στην αγορά? Βεβαίως, ναι. Πολύ καλές τιμές. Ιδιαίτερες προσφορές λόγω της ημέρας σήμερα? Η αλήθεια, εμείς που πήγαμε σε ένα συγκεκριμένο κατάστημα με καλλιντικά, είχε πολύ καλές τιμές. Τώρα ξεκινήσαμε η αλήθεια τα ψώνια. Θα δούμε. Προτιμάτε έτσι γενικότερα να ψωνίζετε αυτή την ημέρα? Πιστεύετε ότι οι προσφορές είναι πολύ καλές? Να πω την αλήθεια, εμείς έτυχε να κατεβούμε για ψώνια, αλλά βεβαίως, γιατί όχι, ναι. Στηρίζουμε και τις υπόλοιπες ημέρες του χρόνου, όχι μόνο το Black Friday, για να στηρίζουμε την τοπική κοινωνία. Άρα, να υποθέσω από την δήλωσή σας ότι δεν αποφεύγετε λίγο τις διαδικτυακές αγορές? Ναι, δεν είμαι υπέρ τόσο πολύ. Όσο ήμουν παλιά βέβαια, αλλά όσο μεγαλώνουμε πρέπει να στηρίζουμε λίγο την τοπική αγορά. Τι προσφορές σήμερα, πώς πάει η κίνηση εδώ στα καταστήματα? Μέχρι στιγμής είναι υποτονική η κίνηση, γιατί όπως το έχουμε ξαναπεί, ο κόσμος έχει λίγο κουραστεί από όλη αυτή την κατάσταση. Βέβαια επηρεάζει πολύ και αυτό το θέμα με την επιδημία, και βλέπουμε κάπως μουδιασμένο τον κόσμο. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποια τεράστια συμμετοχή, απλώς περιμένουμε. Γενικότερα βλέπετε έτσι να υπάρχουν προσφορές αυτή τη μέρα? Ναι, και πάρα πολύ καλές σε όλα τα μαγαζιά. Έτσι, περισσότερο σε ποια μαγαζιά πιστεύετε ότι οι προσφορές είναι μεγαλύτερες, ποια είδη? Μέχρι στιγμής τα έχω δει σε όλα τα μαγαζιά, και στα παπούτσια και στα μαγαζιά με τα ρούχα και στα είδη σπιτιού. Είναι μια χαρά. Είναι εντελεστικές και είναι ό,τι πρέπει. Για την εποχή μια χαρά, τέλεια όλα. Σε ποια καταστήματα, σε ποια είδη καταστημάτων είδατε τις μεγαλύτερες εκπτώσεις? Ήταν σε όλα, και στα παπούτσια και στα ενδύματα, για όλη την οικογένεια είναι ό,τι πρέπει. Ψωνίσουμε. Τις περιμένατε αυτές τις ημέρες? Ναι, ναι, τις περιμέναμε. Δεν είστε έτσι υπέρμαχος αυτών των ημερών? Και καλές εκπτώσεις, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή δεν υπάρχουν έτσι σημαντικές εκπτώσεις σήμερα? Εγώ από ό,τι είδα δεν έχουν καλές εκπτώσεις. Εγώ είδα ότι οι εκπτώσεις δεν είναι καλές σήμερα. Έρευνα αγοράς έχουμε κάνει, έχουμε δει κάποιες τιμές καλές. Ευελπιστούμε σήμερα το απογευματάκι να βγούμε να ψωνίσουμε. Πρώτα καφέ και μετά. Δεν ψωνίσετε στις Black Friday μέρες εσείς? Μόνο μέσω site. Υπάρχουν όλες οι μέρες του χρόνου που μπορείς να ψωνίσεις. Δεν νομίζω ότι με προκαλεί Black Friday εμένα. Από θέμα όμως προσφορών, γιατί αυτές τις μέρες ήθιστε να γίνονται έτσι μεγαλύτερες προσφορές? Να σου πω κάτι.
Έχει χάσει το νόημά της η Black Friday, διότι γίνονται προσφορές σε όλο το χρόνο. Οπότε δεν νομίζω ότι... Απλά σαν... το μήνυμα που θέτει. Ναι, ξέρεις πολύ καλά ότι και εγώ προέρχομαι από επιχειρηματική οικογένεια και όλα αυτά. Τα τελευταία χρόνια, μια ο κορονοϊός, μια ο σεισμός, το μεταναστευτικό, όλα αυτά και γενικά η οικονομική κρίση, νομίζω ότι οι επιχειρήσεις πλέον αδυνατούν να συντηρηθούν με το, γιατί έχει όλο το χρόνο προσφορές. Νοέμβριο, Σεπτέμβριο, Ιούλιο, Αύγουστο. Black Friday πάντα παντού, παιδιά. Ακόμα και στο φαγητό. Εμείς έχουμε 4 ευρώ όλες τις βάφλες εκτός από την ολική άλυση. Υπάρχει ένα γνωμικό, ένα αστείο στο Facebook, ναι, που λέει ότι πάει, λέει, ένας σε μια βαφλερή και λέει: παρακαλώ, μια βάφλα ολική άλυση. Και τραβάει ο σερβιτόρος τα μαλλιά του. Αυτό για αστείο. Να βγουν όλοι έξω να περπατήσουν, να χαρούμε, είναι, ο καιρός είναι πολύ καλός και όλα τα μαγαζιά έχουν κάποια έκπτωση, κάποια προσφορά. Να κάτσουμε να πιούμε ένα καφέ, να κοινωνικοποιηθούμε. Food με λακταριστές συνταγές από τον γνωστό σεφ Μεμή Καδρή, τον γνωστό σε όλους Αράπ, διοργανώνουν οι μαθητές της ΓΑΜΑ Λυκείου του Πρώτου Γενικού Λυκείου ΚΟ το Σάββατο στις 11 το πρωί στην πλατεία Κονίτσης με τη στήριξη του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για τη σχολική εκδρομή των τελειοφύτων. Κατά την εκδήλωση θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά μέτρα προστασίας που επιβάλλει η νομοθεσία λόγω της πανδημίας. Σήμερα καταβάλλεται η σύνταξη σε όσους υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδότησης μετά τον Μάιο του 2016 και είχαν πάνω από 30 έτη ασφάλισης, καθώς ολοκληρώθηκε ο επανυπολογισμός των συντάξεών τους με βάση τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης. Οι 12.173 συνταξιούχοι εντάσσονται στο πλήθος των 29.032 εξαιρετικά σύνθετων περιπτώσεων που εκκρεμούσε ο επανυπολογισμός της σύνταξής τους. Εκδήλωση για το άναμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην Πλατεία Ελευθερίας συνδιοργανώνουν οι περιφέρειες του Αιγαίου, επαρχείο ΚΟ με τον οργανισμό ΔΟΠΑΒΣ του Δήμου. Στις 3 του μήνα και η περιφέρεια του Αιγαίου θα αναλάβει τις δαπάνες για την οργάνωση της μουσικής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί με το συγκρότημα Group Parody Band. Στο πλαίσιο τώρα του προγράμματος «Ενδιαφέρομαι και ενεργώ» πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια δεξιοτήτων σε συνέργεια του 4ου Δημοτικού Σχολείου ΚΟ και του Βουρένιο ΚΔΑ ΠΑΜΕΑ. Στόχος του προγράμματος η καλλιέργεια του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης στους μαθητές μέσα από την συνεργασία. Επίσης, η κοινωνική λειτουργός του Βουρένιου, κυρία Πέγκη Σαλούρου, σημείωσε πως ξεκίνησαν οι ομάδες γονέων που στόχο έχουν να στηρίξουν και να βοηθήσουν τις οικογένειες των παιδιών που φοιτούν στο Βουρένιο ΚΔΑ ΠΑΜΕΑ. Κυρία Σαλούρου, στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης βλέπουμε ότι δημιουργείται πραγματικά ένα όμορφο, έτσι, μια όμορφη συνάντηση εδώ των παιδιών του Βουρένιου με τα παιδιά του 4ου Δημοτικού Σχολείου. Θα θέλουμε να μας πείτε λοιπόν αυτή την συνύπαρξη με αυτά τα εργαστήρια. Πραγματικά, όπως το είπατε και εσείς, η συνεκπαίδευση είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει και πάντα προσπαθούμε να κάνουμε οι συνέργειες και οι συνεκπαιδεύσεις. Αυτή τη φορά με το 4ο Δημοτικό Σχολείο είμαστε στη δεύτερη δράση και κάνουμε κάποια εργαστήρια επεξεργασίας συναισθημάτων. Σήμερα λοιπόν μιλάμε για τον θυμό και προσπαθούμε να μάθουμε όλοι μαζί πώς μπορούμε να τον διαχειριστούμε καλύτερα και να τον κάνουμε ένα αποδοτικό συναίσθημα και όχι καταστροφικό. Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, τη διαχείριση του θυμού. Κατά πόσον έτσι τα παιδιά αντιλαμβάνονται ακριβώς αυτά τα οποία θέλετε να πείτε σε ό,τι αφορά το κομμάτι της διαχείρισης, το οποίο ακόμα δυσκολεύουν ακόμα και τους ενήλικες. Πολύ σωστά το λέτε αυτό. Δυσκολεύουν και τους ενήλικες γιατί ποτέ δεν έχουμε μάθει. Καταρχήν, ο θυμός θεωρείται ένα συνέστημα μη αποδεκτό. Ένα αρνητικό συνέστημα που δεν πρέπει θεωρητικά να αισθανόμαστε, μα δεν υπάρχει αυτό. Είναι ένα συνέστημα, προβλέπεται, όλοι θυμώνουμε. Το πώς λοιπόν θα το διαχειριστούμε έχει να κάνει και με μια καλλιέργεια της αποδοχής του συναισθήματος. Εμείς λοιπόν εδώ προσπαθούμε με τρόπο που να μπορεί τα παιδιά να τους είναι κατανοητό, να τους μιλήσουμε για το θυμό, να τους πούμε ότι τα συναισθήματα όλα είναι αποδεκτά. Αποδεκτή δεν είναι η κακή συμπεριφορά. Άρα λοιπόν να εκπαιδευόμαστε στο πώς να θυμώνουμε χωρίς να πληγώνουμε το διπλανό μας και χωρίς να έχει καταστροφικές συνέπειες για μας, ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο κάθε φορά χρειάζεται να προσαρμοστούμε. Παρακολουθώντας λίγο το εργαστήριο, είδαμε ότι αντιμετωπίζεται το θέμα έτσι με μια διαδραστικότητα. Πόσο τελικά τα παιδιά με τους διαδραστικούς τρόπους τους αρέσει, αλλά και γίνονται και πιο κατανοητά αυτά τα οποία θέλετε εσείς να δώσετε. Πραγματικά και τους αρέσει πολύ και μαθαίνουν πολύ καλύτερα. Πάντα η ομαδική
εκεί η δουλειά έχει άλλο αποτέλεσμα. Οπότε ανταλλάσσουμε γνώμες, εμπειρίες, βλέπουμε πώς το κάνει ο άλλος και σκεφτόμαστε ότι ίσως αυτό να ταιριάζει και σε εμάς. Δίνουμε και εμείς ιδέες. Πάντα η ομαδική δουλειά και η διάδραση θεωρούμε ότι είναι πιο αποτελεσματική. Συνεχίζεται η άριστη συνεργασία του 4ου Δημοτικού Σχολείου εδώ με το Σβουρένιο ΚΔΑΠΕΜΕΑ. Θα θέλατε να μας πείτε πώς υποδέχονται αυτή την όμορφη συνεργασία τα παιδιά του 4ου. Τα παιδιά είναι πολύ ενθουσιασμένα και εμείς το ίδιο και πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ. Η συνεργασία αυτή κρατάει πολλά χρόνια και με τη συγκεκριμένη τάξη και με άλλες τάξεις. Είμαστε χαρούμενοι και τα ίδια τα παιδιά ένιωσαν πάρα πολύ άνετα στο χώρο αυτό και κάνουν μέσα την κατασκευή τους. Έτσι κι αλλιώς η διαχείριση του θυμού είναι ένα θέμα που μας αγγίζει όλους. Πάνω τα παιδιά της έκτης που είναι και στην προεφηβεία, που η προεφηβεία έχει λίγο έτσι, λίγο θυμό και λίγο έτσι, έξαρση συναισθημάτων. Έτσι, οπότε και εμάς τους ίδιους μας δυσκολεύει πάρα πολύ και στην τάξη και τα παιδιά με τους φίλους τους, με την οικογένειά τους. Οπότε είναι κάτι που συμφωνήσαμε κοινό θέμα. Και προσπαθούμε να το δούμε από όλες τις πλευρές και να δείξουμε στα παιδιά τρόπους να το αντιμετωπίζουν. Ευαγγελία, πραγματικά μια όμορφη συνύπαρξη των παιδιών του Σβουρένιο εδώ με τα παιδιά του 4ου Δημοτικού. Πόσο εύκολο είναι και πόσο χαρούμενα είναι τα παιδιά να συνυπάρχουν με τα παιδιά των δημοτικών σχολείων. Γίνονται πλέον μια ομάδα, μια οικογένεια, φιλία. Μεγάλη. Καλώς ήρθατε. Μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ που μας στηρίζετε. Είναι πάρα πολύ εύκολο γιατί έχουν μάθει στα τόσα χρόνια, έχουν μάθει τα παιδιά μας να βρίσκονται με τα παιδιά των δημοτικών. Θα τα δείτε και μέσα τώρα που κάνουν τη δράση. Είναι πάρα πολύ χαρούμενα, συνεργάζονται και αυτή ήταν η σημασία της δράσης. Εκτός από το να γνωριστούμε με τα παιδιά του δημοτικού και εμείς να νιώσουμε ότι ερχόμαστε κοντά γιατί ο κορονοϊός μας είχε λίγο αποξενώσει. Και τώρα είμαστε πάλι πίσω στις παλιές μας δράσεις. Κυρία Σαλούρου, με αφορμή τη συνάντησή μας, να μας πείτε για τις ομάδες γονέων που θα πραγματοποιήσετε όσον ούπο. Είναι κάτι πολύ σημαντικό οι γονείς να συνευρίσκονται με προσωπικό, επαγγελματίες, ψυχολόγους και να συζητούν διάφορα θέματα. Πραγματικά, έχουν ήδη ξεκινήσει οι ομάδες, έχει πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση. Αφορά σε γονείς των ατόμων και των παιδιών που έρχονται στο Σβουρένιο. Είναι μια ομάδα μοιράσματος. Μια ομάδα που κάθε γονέας μπορεί να φέρει τη δική του προσωπική. Η ανησυχία, η οποία τελικά δεν είναι και ατομική, γιατί όλοι οι γονείς λίγο πολύ αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίζουν. Αυτά τα προβλήματα που όλοι αντιμετωπίζουμε σαν γονείς, αλλά με διαφορετικές ιδιαιτερότητες εδώ στις περιπτώσεις των παιδιών του Σβουρένιου. Συζητάμε λοιπόν, μοιραζόμαστε και όπως εγώ έτσι πάντα πιστεύω, ο πόνος μας όταν μοιράζεται γίνεται λιγότερος. Όπως και η χαρά μας ακριβώς το ίδιο. Τελικά, μοιράζοντας αυτά τα συναισθήματα, νομίζετε ότι είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τα όποια προβλήματα έχουμε στο σπίτι μας. Νομίζω πάντα ότι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τα μοιραστούμε για να μπορέσουμε και να αποδεχτούμε καταστάσεις και άρα να τις διαχειριστούμε καλύτερα. Κάποιες δυσκολίες που μας βρίσκουν δεν αλλάζουν, εμείς όμως μπορούμε να αλλάξουμε απέναντι σε αυτές. Ξεκινάει η νέα εκπαιδευτική σειρά για θελοντές του τομέα Σαμαριτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών με πρωτοβουλία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Περιφερειακό Τμήμα ΚΟ. Οι υποψήφιοι θελοντές θα εκπαιδευτούν σε θέματα που αφορούν την ιστορία του Ερυθρού Σταυρού, πρώτες βοήθειες, ακινητοποιήσεις, φορεία και βασικές αρχές διάσωσης. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους το αργότερο μέχρι 30 του μήνα στο www.samarites.gr. Περισσότερες πληροφορίες, ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στους κύριο Κωνσταντίνο Φελεσάκη στο 6937-039-554 και στην κυρία Θεοδώρα Παναγιωτίδη στο 6945-97-68-30.
1981. Υβριδικό βιβλίο φυσικής για την ΓΑΜΑ Γυμνασίου έχει συγγράψει ο καθηγητής φυσικής και υπεύθυνος στο Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών ΚΟ, κύριος Γιάννης Παπαδάκης. Το βιβλίο αυτό έχει την υποστήριξη της National Geographic και περιλαμβάνει όλο το γνωστικό αντικείμενο που πρέπει να γνωρίζει ένας μαθητής της ΓΑΜΑ Γυμνασίου. Η συγγραφική δουλειά ήρθε σαν αποτέλεσμα της πολύχρονης ενασχόλησης με τη φυσική, με τη διδακτική της φυσικής. Εγώ συμμετέχω σε αυτή λοιπόν την ομάδα περισσότερο για να προσφέρω ως προς το κομμάτι της πειραματικής υποστήριξης του βιβλίου. Είναι ένα βιβλίο της Τρίτης Γυμνασίου και στην ομάδα αυτή συμμετέχουμε 7 συγγραφείς. Εγώ είμαι το κομμάτι μαζί με τον Μορτάς του Μολοχίδη από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης που έχουμε σαν κύριο στόχο την υποστήριξη των πειραματικών δραστηριοτήτων και του εργαστηριακού οδηγού αλλά και του βασικού βιβλίου. Βλέπουμε ότι αυτό το βιβλίο έχει και την υπογραφή, την στήριξη της National Geographic. Πώς έτσι είναι αυτή η συνεργασία? Ναι, κοιτάξτε, ο εκδοτικός οίκος είναι η CLET, CLET.gr. Είναι η εταιρεία στην Ελλάδα. Είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται σε 14 χώρες. Η μητρική εταιρεία είναι στη Γερμανία. Αλλά είναι σημαντικό το ότι έχει την υποστήριξη, είναι υπό την σκέπη της National Geographic, μια σπουδαία εταιρεία, πολύ γνωστή, με πολύ καλή ποιότητα σε φωτογραφίες, βίντεο κτλ. Οπότε θα δείτε στο βιβλίο μέσα να έχει πολλά στοιχεία από την National Geographic. Το βιβλίο αυτό μας είπατε και πριν ότι είναι ένα υβριδικό βιβλίο. Τι ακριβώς μπορεί να βρει ο αναγνώστης του συγκεκριμένου βιβλίου και πόσο βοηθάει την νεολαία? Ναι, είναι ένα μεγάλο θέμα. Ξέρετε ότι τα καινούργια βιβλία, από τη λογοτεχνία μέχρι και τα σχολικά βιβλία, δεν αρκεί να είναι μόνο ένα χάρτινο βιβλίο. Είναι απαραίτητο το χάρτινο βιβλίο, αλλά υποστηρίζεται και από μια σειρά άλλων δράσεων που το κάνει διαδραστικό. Έτσι λοιπόν το συγκεκριμένο βιβλίο έχουμε επιλέξει να είναι διαδραστικό, δηλαδή μαζί με το έντυπο που παίρνει αυτός που το προμηθεύεται, προμηθεύεται και ένα κωδικό συνδρομής, ετήσια συνδρομής, όπου έχει πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό του βιβλίου, το οποίο είναι μια πληθώρα αντικειμένων. Θα σας πω μερικά. Όταν προχωράσετε το διάβασμα του βιβλίου, θα συναντήσω ορισμένα σημεία τα οποία είναι κάποια πειράματα τα οποία γίνονται ή κάποια σημεία τα οποία ενδέχεται να έχουν βίντεο για να μπορούν να το παρακολουθήσει ο μαθητής. Στο ψηφιακό λοιπόν κομμάτι βλέπεις το αντίστοιχο βίντεο. Ένα όμως άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο του υβριδικού βιβλίου είναι ότι μπορεί να απαντάει τις ερωτήσεις ή τις ασκήσεις του μαθητής ηλεκτρονικά και να παίρνει αμέσως την απάντηση και τη βαθμολογία. Ένα τρίτο στοιχείο είναι τα κριτήρια αξιολόγησης, όπου υπάρχουν κριτήρια έτοιμα στο τέλος κάθε κεφαλαίου, όπου μπορεί να αξιολογείται για το αν απέκτησε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θέλουμε. Ένα τέταρτο είναι οι καρτέλες διδασκαλίας, που στην ουσία είναι παρουσιάσεις, επειδή σήμερα ξέρουμε ότι πολλά μαθήματα γίνονται εξ αποστάσεως, αλλά και στην τάξη, την κανονική τάξη, υποστηρίζεται το μάθημα μέσω παρουσιάσεων. Για όλα τα κεφάλαια υπάρχουν έτοιμες παρουσιάσεις που μπορεί να τις χρησιμοποιήσει ο καθηγητής ή να τις δει ο μαθητής. Όλα αυτά συνθέτουν το ψηφιακό κομμάτι του βιβλίου. Είναι δηλαδή ένα συνδυασμός χάρτινου και ιντερνετικού βιβλίου. Γνωρίζουμε ότι αυτό το βιβλίο διδάσκεται σε κάποια ιδιωτικά σχολεία. Αυτό το βιβλίο κάποιος μαθητής ο οποίος θέλει να το προμηθευτεί και να τον βοηθήσει ενισχυτικά με το κομμάτι, το μάθημα της φυσικής, πού μπορεί να το βρει? Ναι, να ξεκινήσουμε από το πρώτο. Το πού διδάσκεται. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει δύο χαρακτηριστικά. Επειδή ακολουθεί πιστά το αναλυτικό πρόγραμμα το υπάρχουν, μπορεί να χαρακτηριστεί επάξια ως ένα πολύ καλό σχολικό βιβλίο. Ταυτόχρονα όμως, επειδή έχει πληθώρα ερωτήσεων και ασκήσεων, μπορεί να θεωρηθεί και ένα πολύ καλό σχολικό βοήθημα. Ορισμένα λοιπόν σχολεία, πολλά σχολεία, πριν ακόμα εκδοθεί, είχαν προχωρήσει στην προπαραγγελία του βιβλίου. Γνωρίζω ότι είναι πάνω από 30 ιδιωτικά σχολεία, τα οποία το έχουν εντάξει στο κανονικό τους πρόγραμμα ως σχολικό εγχειρίδιο, ως σχολικό βιβλίο. Μπορεί λοιπόν ο καθένας να το προμηθευτεί από την διεύθυνση clet.gr, θα πάει φυσική α, β, γ γυμνασίου, εγώ είμαι συγγραφέας στην γάμα γυμνασίου. Επίσης, νομίζω ότι το έχουν προμηθευτεί και τα βιβλιοπολία της πόλης μας. Και στις δύο περιπτώσεις όμως, μαζί με την αγορά του βιβλίου που δεν είναι ιδιαίτερα ακριβή, προμηθεύεται και το χάρτινο βιβλίο και μια ετήσια συνδρομή
στο διαδραστικό. Σε ό,τι αφορά την εμπειρία σας, όχι μόνο τώρα με την νέα ιδιότητα του συγγραφέα, αλλά με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού τόσα χρόνια, πιστεύετε ότι ένα τέτοιο βιβλίο μπορεί να φανεί χρήσιμο στην εκπαίδευση των μαθητών πέρα από τα σχολικά βιβλία? Να σας πω, ξέρετε ότι τα υπάρχοντα σχολικά βιβλία και τα υπάρχοντα σχολικά προγράμματα είναι πάνω από 20 χρόνια στα σχολεία. Τα πράγματα όμως εξελίσσονται. Και στην προσπάθεια αυτής της προσαρμογής στα νέα πράγματα, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε πρόσφατα το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών. Είμαι χαρούμενος, διότι το βιβλίο το οποίο γράψαμε, αν και γράφτηκε με τα παλιά προγράμματα σπουδών, ανταποκρίνεται πλήρως στα νέα προγράμματα σπουδών. Είναι γραμμένο ακριβώς με τη σύγχρονη αντίληψη, με τη σύγχρονη λογική. Η οποία δεν είναι αυτά τα μακροσκελή, μεγάλα κείμενα που είχαμε παλιότερα, με τις εικόνες που δεν μας άρεσαν, που δεν ήταν ξεκομμένα από τη ζωή. Θα δείτε ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά είναι ελκυστικό για οποιονδήποτε. Πολύ περισσότερο για τους μαθητές, οι οποίοι θα μπορούν να το διαβάσουν ευχάριστα και να τους μείνουν τα ουσιώδη που θέλουμε. Πάμε σε μια αστυνομική είδηση. Συνελήφθη στην Κάλυμνο από αστυνομικούς αστυνομικού τμήματος Καλυμνίων μια ημεταπή κατηγορούμενη για παράνομη κατοχή αρχαιοτήτων, ειδικότερα στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Έπειτα από αξιολόγηση στοιχείων και έρευνα στην κατοικία της κατηγορούμενης, βρέθηκαν 39 αρχαία αντικείμενα ενάλειας προέλευσης. Στα ανεβρεθέν τα αρχαία κατασχέθηκαν και φυλάσσονται προκειμένου να παραδοθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού για περαιτέρω αξιολόγηση. Το Τμήμα Πολιτισμού του ΔΟΠΑΒΣ ενημερώνει τους συλλόγους που θα λάβουν μέρος στο παζάρι της ΚΟ ότι μπορούν να παραλάβουν το πρακτικό της κλήρωσης των θέσεών τους από τα γραφεία του ΔΟΠΑΒΣ. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Πολιτισμού στο τηλέφωνο 2242-029-715. Κυρίες και κύριοι, πάμε αμέσως τώρα για την αθλητική μας ενημέρωση. Την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι θα παίξει στη Ραφίνα κόντρα στην τοπική και ουραγό θύελλα ο ΑΟΠ Ηλίου στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής για τον 6ο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Η ΚΟΑΚΗ ομάδα ετοιμάζεται εντατικά προκειμένου να βρίσκεται στην καλύτερη αγωνιστική κατάσταση για να πετύχει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην πολύ δυνατή ομάδα της Ραφίνας. Ο προπονητής του ΑΟΠ Ηλίου ΚΟ Δημήτρης Χρυσόπουλος αναφέρεται στην προσπάθεια που γίνεται από την διοίκηση, τους ποδοσφαιριστές και τους φιλάθλους για να καθιερωθεί η ομάδα σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, αγωνιζόμενοι σε εθνικά πρωταθλήματα, τιμώντας το ΚΟΑΚΟ και κατ' επέκταση το δεκανησιακό ποδόσφαιρο. Επίσης, οι νεαροί ποδοσφαιριστές της ομάδας, Γιώργος Πάγος και Χρήστος Κυπρέος, αισθάνονται ιδιαίτερη τιμή που αγωνίζονται στην ομάδα του ΑΟΠ Ηλίου ΚΟ και ευελπιστούν να καθιερωθούν στην βασική ενδεκάδα. Έχουμε κοντά μας τον Δημήτρη Χρυσόπουλο, έναν εμβληματικό προπονητή, ο οποίος έχει οδηγήσει την ομάδα του αλλά και το κακό ποδόσφαιρο σε πολύ ψηλές κατηγορίες. Coach, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που είμαι απέναντι σε έναν άνθρωπο που τον γνωρίζω πολλά χρόνια και τον πατέρα του και εσύ συνεχίζεις αυτή την πολύ λαμπρή οικογενειακή ποδοσφαιρική παράδοση στο τιμόνι βέβαια του προπονητή μιας πολύ δυνατής ομάδας. Το πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει ωραία. Θα έχουμε να περιμένουμε ως κόοι, ως φίλαθλοι ακόμα μεγαλύτερες στιγμές δόξας που μας έχετε προσφέρει τον τελευταίο καιρό. Νομίζω ότι είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος όμιλος. Αυτό έχει φανεί και από την αρχή. Τα αποτελέσματα είναι απρόβλεπτα. Δεν υπάρχουν φαβοροί και outsider. Οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε αντίπαλο, νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ σκληρό και δυνατό πρωτάθλημα το οποίο θα διατηρήσει αμύωτο το ενδιαφέρον. Ο ΑΟΠ Ηλίου ξεκίνησε, όπως είπατε και εσείς, αρκετά καλά στις 4 πρώτες στροφές του πρωταθλήματος. Με μια κακή παρένθεση αυτή που προηγήθηκε την περασμένη Κυριακή, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα την αφήσουμε γρήγορα πίσω αυτή την άσχημη ημέρα, ότι θα παρουσιάσουμε το ίδιο πρόσωπο που παρουσιάσαμε στην εκκίνηση του πρωταθλήματος. Τα παιδιά έχουν την ποιότητα, έχουν τη διάθεση να αντιστρέψουν ξανά το κλίμα και να δείξουν ότι διαθέτουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία δεν θα δυσκολευτεί να παραμείνει στην κατηγορία.
Από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχουν τεθεί οι βάσεις και από τη διοίκηση και από τους φιλάθλους της ομάδας και από τη λειτουργία που έχει ο σύλλογος τα τελευταία χρόνια για να παραμείνει η ομάδα τα επόμενα χρόνια σε ένα υψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι είναι και μεγάλη χαρά να πατάμε σε αυτό τον αγωνιστικό χώρο, στον οποίο εγώ προσωπικά δεν έχω προλάβει να ζήσω και πάρα πολλά γιατί δεν μεγάλωσα εδώ, αλλά γνωρίζω πάρα πολύ καλά την ιστορία του κακού ποδοσφαίρου και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε και αυτό το γήπεδο, αν όχι τη φετινή χρονιά, τα επόμενα χρόνια, με την παρουσία μιας ομάδας σε μεγάλες κατηγορίες. Coach, σε λίγες μέρες η ομάδα δίνει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στη Ραφίνα. Θεωρείς ότι είναι το κατάλληλο χρονικό σημείο για να ξαναμπεί η ομάδα ακόμα πιο δυνατά στην πορεία αυτού του πολύ δύσκολου πρωταθλήματος? Το timing πάντα είναι κατάλληλο όταν έρχεται αμέσως μετά από μια σφαλιάρα, μια ποδοσφαιρική σφαλιάρα. Άρα νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για εμάς να δείξουμε χαρακτήρα και αντίδραση απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος μπορεί να βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι η εικόνα του πραγματικά αυτή. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι η ομάδα που στον όμιλο μας πέρσι κατέκτησε το πρωτάθλημα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να ισοπεδώθηκαν όλα μέσα σε μια χρονιά. Αυτό που ενδιαφέρει όμως εμάς είναι πώς θα παρουσιαστούμε εμείς και θέλω να πιστεύω ότι παρά τα όποια αγωνιστικά προβλήματα μπορεί να έχουν προκύψει από την τελευταία αναμέτρηση, ο Άπιλου θα είναι αυτός που πρέπει σε αυτό το παιχνίδι και θα επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Γιώργος Πάχος, νέος παίκτης του Άπιλου Κο. Γιώργο, θα ήθελα να μου πεις η εμπειρία εδώ στην ομάδα, στην ΓΑΜΑ Εθνική, πώς την αντιμετωπίζει ένα νέο παιδί σαν και εσένα. Είναι μια πολύ μεγάλη εμπειρία για όλους μας εδώ πέρα, τους μικρότερες ηλικία, να αγωνιζόμαστε δίπλα σε παίχτες οι οποίοι έχουν πολλές παραστάσεις, οι οποίοι μπορεί να μας βοηθάνε συνεχώς, καθημερινά μέσα από την προπόνηση, να μαθαίνουμε και να εξελιζόμαστε κι εμείς. Περιμένεις τη στιγμή να αγωνιστείς στην βασική ενδεκάδα στο ξεκίνημα? Είναι κρυφός, διακαής πόθος, θα έλεγα, για ένα νέο παιδί σαν και εσένα? Οπωσδήποτε, ναι. Είναι ένας στόχος που έχουμε όλοι οι νεαροί ποδοσφαιριστές, να αγωνιστούμε στην πρώτη ομάδα του χωριού μας και να προσπαθήσουμε για το καλύτερο της ομάδας. Γιώργο, αυτή τη στιγμή εκπροσωπείτε όλο το νησί της ΚΟΣ, ένα πρωτάθλημα, εθνικό πρωτάθλημα, και η ομάδα πάει εξαιρετικά. Βρίσκεται στις πρώτες θέσεις και όπως δείχνουν τα πράγματα θα αφήσει μια πολύ καλή παρακαταθήκη για εσάς τα μικρά παιδιά. Θεωρείς ότι κάποια στιγμή στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, θα είσαι από τους παίκτες που θα ηγούνται αυτής της ομάδας? Εντάξει, δεν το ξέρω αυτό ακόμα. Θα προσπαθήσω μέσα από τη σκληρή δουλειά, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε αυτό που κάνουμε τώρα στο γήπεδο. Χρήστος Κυπρέος, άλλο ένα νέο παιδί της ομάδας του ΑΟΠ Γλυκό. Χρήστο, πώς είναι η εμπειρία να έχεις δίπλα σου μεγάλους ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζετε όλοι μαζί για μια ομάδα, για ένα κοινό στόχο? Είναι πολύ ωραία, διαφορετικά από το εφηβικό. Πολύ ωραία εμπειρία και μακάρι να προχωρήσω. Ρώτησα πριν λίγο τον συμπαίκτη σου, τον Πάχο, και μου είπε ότι περιμένει διακαώς να αγωνιστεί ως βασικός στην ενδεκάδα. Είναι το όνειρό του. Ισχύει το ίδιο και για σένα? Και για μένα, και για μένα, και να προχωρήσω παραπάνω σε άλλα επίπεδα. Σε φοβίζει κάτι, ας πούμε, σε αυτή την κατηγορία? Έφυγες από τα παιδικά, εφηβικά, και τώρα ξαφνικά βρέθηκες σε ένα αντρικό πρωτάθλημα, σκληρό πρωτάθλημα, δυνατό. Φοβάσαι κάτι ή είσαι ο προπονητής, ο κύριος Χρυσόπουλος, έχει προετοιμάσει κατάλληλα? Σαφώς είναι πιο δύσκολο, αλλά προχωράμε, δεν φοβόμαστε τίποτα. Όταν θα έρθει η στιγμή που στο εύχομαι να είναι πολύ σύντομα, να μπεις βασικός και να τιμήσεις αυτή την πολύ ένδοξη φανέλα της ομάδας που φοράς, ποια θα είναι τα πρώτα συναισθήματα που θα σε κατακλείσουν? Αγάπη, θα παίζω στην ομάδα του χωριού μου. Ένα πολύ ωραίο συναίσθημα και... Οι δύο μοναδικές ομάδες που δεν έχουν καταφέρει να κερδίσουν στο φετινό πρωτάθλημα της Α κατηγορίας είναι οι Δόξες. Στον πρώτο όμιλο η Δόξα Καρδάμενα και έχει 3 ισοπαλίες και 3 ήττες, ενώ στον δεύτερο όμιλο η Δόξα Ψήνθου έχει μόλις ισοπαλία και 6 ήττες. Οι δύο Δόξες δεν έχουν ακόμη δοξαστεί και μοιραία βρίσκονται στην τελευταία θέση των δύο ομίλων. Την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας του ομίλου νήσων πέτυχε ο Αθλοπαιδιών ΚΟ, που στο μάτς που έριξε την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής επικράτησε με 5-2 του ΑΟΛΥΨΟΝ. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Γουπιέρη για να ισοφαρίσει άμεσα ο Αλεξούδης, ενώ μετά τα δοκάρια που είχαν Στάκος και Κλάψης, ο Μαγουλάς ήταν αυτός που έδωσε προβάδισμα στους Πορτοκαλί στο 40 λεπτό για το 1-2.
Τα κορίτσια του Ιπποκράτικου προετοιμάζονται εντατικά υπό τις οδηγίες του προπονητή του κ. Πέτρου Αργυρίου εν ώψη του πολύ σημαντικού αγώνα απέναντι στην ιστορική ομάδα του Αθηναϊκού. Η αρχηγός της ομάδας Κατερίνα Γιαλούση, η Κωνσταντίνα Κιαπόκα και η Κοκόνα Καλιμιοναρή δηλώνουν αποφασισμένες να τα δώσουν όλα μαζί με όλες τις συμπαίκτριές τους για να κατακτήσουν την νίκη, κάνοντας μια νέα αρχή αντάξια της ιστορίας της ομάδας του Ιπποκράτικου, ενώ τονίζουν πως η παρουσία στην ομάδα της Ειρήνης Βίνου και της Εμιλίας Πατμίου, δύο εξαιρετικών αθλητριών που έχουν προσφέρει διαχρονικά με την αγωνιστικότητα και το ήθος τους μεγάλες επιτυχίες στην ΚΟ, θα βοηθήσουν στη μεγάλη προσπάθεια του Συλλόγου να παραμείνει στην Α2 εθνική κατηγορία. Είμαστε κοντά με την αρχηγό του Ιπποκράτη, την Κατερίνα. Κατερίνα, χρόνια πολλά. Θα ήθελα να μου πεις, βλέπω εδώ πολύ εντατική προπόνηση με τον κύριο Αργυρίου, πολύ δυνατή, εν ώψη του μεγάλου παιχνιδιού της Κυριακής. Θα ήθελα να μου πεις περισσότερα για αυτό το παιχνίδι. Είναι μια δύσκολη εβδομάδα, γιατί την Κυριακή μία η ώρα παίζουμε με τον Αθηναϊκό. Θα είναι, πιστεύω, ένα δύσκολο παιχνίδι. Κάνουμε καθημερινές προπονήσεις από την αρχή της χρονιάς, έτσι κι αλλιώς. Όπως βλέπετε, οι προπονήσεις είναι λίγο δυνατές. Θα προσπαθήσουμε, θα παίξουμε αυτό που ξέρουμε και θα δείξουμε στο παρελθόν. Θεωρείς ότι τώρα σιγά σιγά η ομάδα μας αρχίζει και δένει, που λέμε αθλητικά, ούτως ώστε στα επόμενα παιχνίδια να είναι ακόμα καλύτερη? Πιστεύω πως ναι, με κάθε προπόνηση γινόμαστε ακόμη πιο δυνατές και δενόμαστε περισσότερο σαν ομάδα, και εντός και εκτός γηπέδου. Οπότε πιστεύω ότι μπορούμε να προσαρμοστούμε καλύτερα σε κάθε αγώνα που έρχεται. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Πάμε και στην Κιαπόκα. Yeah. Θα ήθελα να μου πεις, το ξεκίνημα δεν είναι τόσο καλό της ομάδας μας. Βέβαια, να πούμε και την αλήθεια ότι η ομάδα οργανώθηκε προς το τέλος του καλοκαιριού, εν ώψη αυτού του πολύ δύσκολου πρωταθλήματος. Πάντως, ο κόσμος τι πρέπει να περιμένει από εσάς, από μια νεανική ομάδα που αποτελείται κατά εξοχήν από παιδιά από την ΚΟ? Δεν έχουμε δείξει ακόμα το καλύτερό μας σε αυτό. Δεν έχουμε προσπαθήσει πως πρέπει. Ο κόσμος θα θέλαμε όλες μαζί να περιμένει κάτι καλύτερο, θα δείξουμε κάτι καλύτερο. Αυτή τη βδομάδα έχουμε προπονηθεί πολύ σκληρά για το παιχνίδι της Κυριακής. Και θα δει άλλο πρόσωπο από εμάς, πιο παθιασμένο, δυνατό. Θεωρείς ότι με την πάροδο του χρόνου θα δείξετε ακόμα ένα πιο μαχητικό πρόσωπο από αυτό που ήδη έχετε δείξει? Σίγουρα. Δεν έχουμε δείξει ακόμα τίποτα. Εσύ έχεις και εμπειρία, είσαι από τις παλαιότερες εδώ στην ομάδα. Θεωρείς ότι η ομάδα θα πρέπει να ενδυναμωθεί ακόμα περισσότερο την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, ή το προφίλ της ομάδας είναι αυτό, δηλαδή να παραμείνουν τα κορίτσια όπως έχει? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και προετοιμαζόμαστε για αυτή την αγωνιστική περίοδο και για αυτή την κατηγορία. Είμαστε μέσα στο γήπεδο από τον Αύγουστο. Θεωρώ ότι έχουμε ρίξει πάρα πολύ υδρότα και μεγάλη προσπάθεια για να είμαστε σήμερα εδώ. Σίγουρα μία προσθήκη θα ήταν καλή και θα μας βοηθούσε, αλλά έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στα κορίτσια και στην ομάδα και στον coach. Θεωρώ ότι με λίγο παραπάνω συγκέντρωση και με πιο σκληρή δουλειά μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Απλά πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένες. Το επίπεδο είναι δύσκολο και θέλει περισσότερη δουλειά. Έχετε φέτος μαζί σας δύο πολύ εμπειρές αθλήτριες, την Ειρήνη της Βίνου και την Εμιλία την Πατμίου, δύο κορίτσια που έχουν φέρει μεγάλες διακρίσεις στο γυναικείο μπάσκετ εδώ στην ΚΟ με τη συμμετοχή στην Α1. Θεωρείς ότι είναι καταλυτική η παρουσία της στη δεδομένη στιγμή? Θεωρώ ότι ήταν δύο από τις καλύτερες προσθήκες. Τα κότσια και τα δύο είναι εξαιρετικά. Πραγματικά μας βοηθάνε πάρα πολύ και βοηθούνται και εκείνες, αλλά πιο πολύ μας βοηθάνε. Είναι δίπλα στην κάθε μία, συμβουλεύουν συνέχεια. Έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο αγωνιστικό κομμάτι και οι δύο, και δίνουν πάρα πολύ ενέργεια. Πραγματικά για μένα ήταν δύο πάρα πολύ καλές προσθήκες. Να ξεκινήσω από σένα. Προγνωστικά, αν είναι δυνατόν για τον αγώνα της Κυριακής? Εμείς θα πάμε 100% συγκεντρωμένες. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, πάρα πολύ δύσκολο. Θα το παλέψουμε μέχρι το τέλος και όποιος το θέλει περισσότερο θα κερδίσει. Τα προγνωστικά σου, αν θέλεις να δώσεις φυσικά. Συμφωνώ με την εικόνα. Θα προσπαθήσουμε να δείξουμε πάθος, συγκέντρωση πάνω απ' όλα, μαχητικότητα και όλα ξεκινάνε από την άμυνα. Κατερίνα. Θα είμαστε εκεί, συγκεντρωμένες, όπως είπαν και τις πλακές μου. Όποιος πιστεύει ότι θα κερδίσει, θα κερδίσει.
Σύμφωνας και στο Παραδείσι η αναγέννηση ασφενδιού, η ΚΟΑΚΙ ομάδα συνεχίζει να εντυπωσιάζει, κερδίζοντας εύκολα και τον Κλεάντη με 3-0 στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 8ης αγωνιστικής στον πρώτο όμιλο της Α κατηγορίας. Η αναγέννηση χωρίς να δυσκολευτεί πήρε τη νίκη στο Παραδείσι και παραμένει για μία ακόμα αγωνιστική χωρίς παρέα στην κορυφή του πρώτου ομίλου. Οι ΚΟΗ πήραν το τρίπον, τον Μπενγκόλ, τον Σπύρου και Πι με εύστοχη εκτέλεση και πέναλτι. Άλλη μια σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε ο Κος Σπύρος Μάριος Φουρθιώτης που συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Junior GP στη Βαλένθια της Ισπανίας. Είναι η πρώτη φορά που ο Έλληνας αθλητής προκρίνεται σε αυτό το θεσμό και είναι μεγάλη επιτυχία τόσο για τον ίδιο όσο και για την χώρα μας αλλά και για το νησί μας. Περισσότερα για το θέμα να λέει ο πατέρας του αθλητή Μεθόδιος Φουρθιώτης. Κύριε Φουρθιώτη, είμαστε εδώ στο κατάστημά σας για να πούμε για άλλη μια μεγάλη επιτυχία και εμφάνιση του γιού σας του Σπύρου Μάριου Φουρθιώτη στην Βαλένθια της Ισπανίας που αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Junior GP. Πείτε μας λίγα λεπτομέρειες εσείς. Λοιπόν, καλημέρα καταρχάς. Ευχαριστώ που ήρθατε. Ευχαριστώ και τον κόσμο που μας βλέπει. Ο μικρός είχε πραγματικά μια επιτυχία. Τρέχει, όπως είπε, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Junior GP λέγεται και επισήμως, ας πούμε. Και από την καινούργια χρονιά η Ομοσπονδία το ονομάζει Junior GP. Ο αγώνας έγινε ο τελευταίος, ήταν ο τελευταίος αγώνας του πρωταθλήματος, ο οποίος έγινε στη Βαλένθια της Ισπανίας. Πήρε πρόκριση, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και ήταν ο στόχος του παιδιού από την αρχή της σεζόν, γιατί στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα έχει πάρα πολλές συμμετοχές, είναι πάνω από 50 οδηγοί. Και για να πάρεις πρόκριση είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι η καλύτερη οδηγή από όλο τον κόσμο που συμμετέχουν εκεί. Είναι πάνω από 16 χώρες που έχει συμμετοχές με αθλητές και προκρίνονται μόνο οι πρώτοι 30. Και συμμετέχουν οι πρώτοι 30. Οι υπόλοιποι τρέχουν σε έναν αγώνα ο οποίος λέγεται last chance, τελευταίας ευκαιρίας. Στην ουσία, επειδή είναι πάρα πολλοί, χωρίζονται σε δύο γκρουπ και τρέχουν η μισή και η μισή. Και στα χρονομετρημένα για να προκριθείς πρέπει να έρθεις μέχρι τη 14η θέση. Από το κάθε γκρουπ οι 14 πρώτοι περνάνε στον τελικό και προκρίνονται και από τον αγώνα το last chance προκρίνονται οι δύο πρώτοι και περνάνε για να συμπληρώσουν την τριαντάδα. Προκρίθηκε λοιπόν, έφερε μια μεγάλη πρόκριση και για αυτόν, γιατί ήταν ο στόχος του, και για την Ελλάδα αλλά και για το νησί μας. Έτσι, το να προκριθεί ένας Έλληνας σε ένα παγκόσμιο θεσμό είναι πρωτόγνωρο και πρώτη φορά έχει συμβεί, και ειδικά στο συγκεκριμένο θεσμό που είναι για παιδιά από 12 έως 17 χρονών. Ήταν χαρά μας μεγάλη, γιατί αυτό είχε στόχο από την αρχή να καταφέρει και το κατάφερε, έστω και στον τελευταίο αγώνα. Οι συνθήκες ήταν περίεργες, γιατί είχε βροχή, στέγνωνε, ξανάβρεχε. Ήταν περίεργες οι συνθήκες για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για εμάς, γιατί δεν ξέραν και οι ομάδες τι ρυθμίσεις να κάνουν και τι λάστιχα να βάλουν. Εκεί που έβρεχε, στέγνωνε. Οπότε ήταν λίγο δύσκολες οι συνθήκες. Παρά αυτά, ανταπεξήλθε. Αν και δεν έχει κάνει προπόνηση σε βρόχινες συνθήκες, ανταπεξήλθε και μάλιστα πάρα πολύ καλά. Δυσκολεύει, φαντάζομαι, πάρα πολύ έναν οδηγό να είναι βρεγμένο το δόστρωμα, ειδικά αν δεν έχει προπονηθεί σε αυτό αρκετά, όπως μας λέτε για το Σπύρο Μάριο. Ναι, είναι, αν στο στεγνό είναι η δυσκολία 10%, στη βροχή είναι 100%. Είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο και ιδιαίτερα αν δεν έχεις προπονηθεί στη βροχή. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για όλους γενικά, για τους περισσότερους οδηγούς. Δεν ματαιώνεται ένα πρωτάθλημα σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν είναι η κατάλληλη. Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη ποσότητα βροχόπτωσης για να πεις ότι ματαιώνεται. Ακριβώς. Mm-hmm. Αν βρέχει, δεν ματαιώνονται οι αγώνες. Mm-hmm. Μόνο αν δεν υπάρχει ορατότητα, αν βρέχει τόσο πολύ και έχει τόσο πολύ νερό στην πίστα, στην οποία δεν μπορείς, κρίνεται ακατάλληλο, οπότε ματαιώνονται ή αναβάλλονται για μια ώρα, για δύο. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, ξαναγίνεται ο αγώνας κανονικά. Οπότε τώρα το μέλλον τι λέει για τον Σπύρο Μάριο, δηλαδή τελείως, είπατε ότι ήταν ο τελευταίος αγώνας. Έχει ξεκούραση, θα επιστρέψει καθόλου στην ΚΟΗ, θα συνεχίσει να μένει έτσι μακριά από την οικογένειά του στην Αθήνα? Δεν υπάρχει ξεκούραση, γιατί το πρωτάθλημα της καινούργιας σεζόν ξεκινάει τον Απρίλιο. Το Φεβρουάριο υπάρχουν τα πρώτα τεστ.
Τον Απρίλιο ξεκινάνε οι αγώνες και δεν υπάρχει λέξη ξεκούραση. Αυτό που κάνει, το κάνει επαγγελματικά. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορεί να πει ότι θα ξεκουραστεί και θα... Αυτή τη στιγμή πρέπει να γκαζώσει, που λέμε, και να συνεχίσει τις προπονήσεις του για να ετοιμαστεί για την καινούρια χρονιά, που θα τρέξει πάλι στον ίδιο θεσμό. Ηλικιακά δεν μπορεί να τρέξει και κάπου αλλού. Για τα επόμενα 2 χρόνια θα τρέχει στο συγκεκριμένο θεσμό, εφόσον όλα πάνε καλά. Με τη βοήθεια αυτών που μας βοηθάνε, θα συνεχίσει να τρέχει εκεί στο παγκόσμιο junior, για να μπορεί να μεταπηδήσει μετά στο κανονικό πρωτάθλημα. Πόσες ώρες είναι η προπόνηση ενός αθλητή αυτού του αθλήματος, ας πούμε? Κοιτάξτε, όταν κάνεις κάτι τέτοιο επαγγελματικά, να μην μιλήσω για το Σπύρο, να μιλήσω για τα παιδιά στο εξωτερικό που είναι συναθλητές του. Οι συναθλητές του που μένουν στην Ισπανία, και οι περισσότεροι που μένουν σε άλλες χώρες, αλλά πηγαίνουν και μένουν στην Ισπανία για να προπονούνται με όλους αυτούς μαζί, κάνουν 5 φορές την εβδομάδα προπόνηση, minimum, με 6 φορές την εβδομάδα, maximum. Μία μέρα είναι της ξεκούρασης, τις υπόλοιπες πρέπει να κάνεις προπόνηση. Γι' αυτό λέγεσαι επαγγελματίας οδηγός, γιατί η δουλειά σου είναι αυτή. Πρέπει να σηκώνεσαι και να δουλεύεις όπως δουλεύουμε και εμείς στις δουλειές μας. Σχεδόν όλη την ημέρα. Έχει διάφορα προγράμματα η προπόνηση. Δεν σημαίνει ότι καβαλάς μοτοσικλέτα 5 μέρες την εβδομάδα ή 6. Θα κάνεις και γυμναστική, θα κάνεις ποδήλατο, θα κάνεις άλλου είδους μοτοσικλέτα. Γενικά, ό,τι έχει να κάνει με την προπόνηση που θα σε βοηθήσει για να γίνεις καλύτερος. Θέλετε να ευχαριστήσετε κάποιους που έχουν σταθεί δίπλα στον Σπύρο Μάριο για να καταφέρει όλα αυτά που έχει καταφέρει μέχρι τώρα? Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς που τον στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια και το στηρίζουν το παιδί από τα πρώτα του χρόνια που έχει ξεκινήσει να τρέχει από τις μικρές μοτοσυκλέτες, από τα mini moto. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω και όλους αυτούς που δεν στηρίζουν σαν χορηγοί, αλλά στηρίζουν με τη βοήθεια που μπορούν να προσφέρουν, και τον υπόλοιπο κόσμο που στηρίζει το παιδί με τη θετική του σκέψη. Ο υπεύθυνος περιφερειακός ομοσπονδιακός προπονητής Αλκιβιάδης Χατζηνικολάου καλεί για μια πρώτη συγκέντρωση προπόνηση αθλητές γεννηθέντες του 2007-2008, το Σάββατο, αύριο δηλαδή, στις 6.30 το απόγευμα στο Βενετόκλειο. Η προσέλευση των αθλητών θα πρέπει να γίνει 15 λεπτά νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα. Για να συμμετέχουν στην προπόνηση, θα πρέπει όλοι οι αθλητές να έχουν αθλητική περιβολή, να έχουν μαζί τους φωτοτυπία της κάρτας υγείας και να προσκομίσουν βεβαίως οι self-test. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αθλητική μας ενημέρωση. Πάμε αμέσως τώρα στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Συννεφιασμένος προβλέπεται για αύριο καιρό στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική εντάσσεως από 2 έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωση από το COS-TV. Για περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του σταθμού μας στο COS-TV.gr. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.